Καλησπέρα σας. Εισερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της δεύτερης ενότητας του συνεδρίου με τίτλο «Δικτατορία και θεσμοί». Είναι το τέταρτο τεταρτημόριο της σημερινής συνεδρίας. Είναι η τελευταία για σήμερα. Αύριο θα αρχίσει στις 10 η ώρα η συνεδρίαση. Μόλις τελειώσουμε από εδώ, ακριβώς απέναντι είναι η έκθεση του Ιδρύματος της Βουλής και της Βιβλιοθήκης της Βουλής και της Βουλής αυτής καθεαυτής με αντικείμενο την μεταπολίτευση. Παρακαλώ την κυρία Μάρο Καρδαμίτση Αδάμη, είναι εδώ, έχει έρθει. Ο καθηγητής κύριος Βερέμης είναι καθοδόν, ίσως να μην τηρήσουμε την απολύτως τη σειρά, να είναι πρώτος ο κύριος Καζάκος, δεύτερη η κυρία Καρδαμίτση Αδάμη και τρίτος ο κύριος Βερέμης και οι τρεις είναι καθηγητές. Ο κύριος Καζάκος είναι πρώτος και οι τρεις είναι κατά την εγγραφή εδώ δεν τηρούμε το πρωτόκολλο προηγούνται οι κυρίες, είναι τηρούμε τα σγραφάς εδώ πέρα. Έτσι βλέπω, έτσι διαβάζω. Ναι, και οι τρεις ομιλητές μας, οι οποίοι ελπίζω να είναι το ίδιο συναρπαστικοί με τους προηγούμενους, ο ανταγωνισμός είναι σκληρός δηλαδή, τελούν νομοτιμία. Η κυρία είναι του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και οι δύο κύριοι είναι του Εθνικού Καπαδοστριακού Πανεπιστημίου και αρχίζουμε με τον κύριο Πάνο Καζάκο με θέμα «Πολιτική θεσμή και οικονομική ανάπτυξη, η εμπειρία της δικτατορίας 1967-1974». Κύριε Καζάκο. Ναι. Ναι. Ωραία. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Αισθάνομαι ότι θα αλλάξω λίγο το πλαίσιο της συζήτησης σε σχέση με ό,τι προηγήθηκε στην απογευματινή συνεδρίαση. Δηλαδή δεν αναφέρομαι ποτέ, προς το παρόν τουλάχιστον σε πρόσωπα, ούτε ποιες ήταν οι στρατηγικές τις οποίες είχαν αναπτύξει, αλλά προσπαθώ κυρίως να αναδείξω άλλου είδους πτυχές που έχουν σχέση με το ευρύτερο πεδίο μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε η πολιτική εκείνη την εποχή. Και μάλιστα έτσι και λίγο προκλητικά θα έλεγα ότι η αφετηρία ήταν η διαπίστωση ότι ενώ έχουμε και πολλές αναφορές και αναλύσεις, μερικές τις ακούσαμε ήδη, για, αν θέλετε, για το χαρακτήρα του πραξικοπήματος ή τη φύση της δικτατορίας. Σκέφτομαι μια συζήτηση που έχει ξεκινήσει από τον Νίκο Πουλατζά, παραδείγματος χάρη. Ή για τα εσωτερικά ρήγματα της δικτατορίας, για την αλλαγή στρατηγικής, την προσπάθειά της να επιβιώσει κάνοντας ανοίγματα, τα οποία όμως οδηγούσαν σε μεγαλύτερες ρήξεις και άρα έδειχναν ένα είδος εγγενούς αστάθειας στο εσωτερικό της δικτατορίας. Για την ποιότητα του πολιτικού της λόγου, για τον οποίο έχουν γραφεί πάρα πολλά πράγματα. Για την ποιότητα του πολιτικού της λόγου και νομίζω ότι βέβαια για τα βασανιστήρια, για την κατάργηση των δημοκρατικών θεσμών, για την παραβίαση στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλα αυτά τα πράγματα. Εκείνο όμως που μου είχε κάνει εντύπωση στις περισσότερες αναλύσεις, όχι όλες, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, μία από τις πιο παλιές είναι αυτή του Σάγκη Καράγιωργα και μία άλλη είναι ένας συλλογικός τόμος του Γιαννόπουλου που είχε εκδοθεί πρώτα στην Αγγλία μετά τη δικτατορία. Δεν αναφέρονται καθόλου στις οικονομικές επιδόσεις της δικτατορίας. Ή όταν αναφέρονται, αναφέρονται επιγραμματικά περισσότερο για να πούν ότι οι οικονομικές επιδόσεις δεν ήταν καλές για τον πολύ απλό λόγο γιατί είχαμε δικτατορία. Μια δικτατορία εξορισμού οδηγεί μια χώρα στην οικονομική καταστροφή, είναι κοινωνικά ανάλγητη και δεν συμμαζεύεται. Αυτό βέβαια άφηνε μερικές απορίες σε μένα, γιατί είχα υπόψη μου άλλα στοιχεία για εκείνη την περίοδο. Θα μου πεις τώρα τι θέλεις να δικαιολογήσεις τη δικτατορία, όχι ακριβώς, περιμένετε το τέλος. Αλλά έχει σημασία να βλέπουμε τα πράγματα όπως είναι, να προσπαθούμε να τα εξηγούμε
κυρίως για να αντλούμε ορισμένα και πρακτικά συμπεράσματα και για τη σημερινή εποχή. Λοιπόν, θα έλεγα ότι και σε αντίθεση με την επικρατούσα άποψη, την περίοδο της δικτατορίας, και δεν θα κρατήσω πολύ σε αυτό το θέμα, ευχαρίστως υπάρχουν να δώσω σε όποιον ενδιαφέρεται πολύ περισσότερα στοιχεία, είχαμε οικονομική ανάπτυξη, όπως συνήθως την ορίζουμε με βάση την αύξηση του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος, όπως κάναμε, κάνουμε και θα κάνουμε και στο μέλλον και σε άλλους συναφείς δείκτες. Για να προλάβω παρεξηγήσεις, θα ήθελα να σημειώσω ότι βέβαια δεν κρίνει κανένας δικτατορικά καθεστώτα ή καθεστώτα γενικά μόνο από, ή αποκλειστικά από τα ποσοτικά οικονομικά μεγέθη. Θα πρέπει να λαβαίνει υπόψη, ιδίως όταν σταθμίζει την τελική του κρίση, και άλλες θεσμικές και ιδεολογικές παραμέτρους. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής, και ήδη σας προειδεάζω, από αυτές τις θεσμικές και ιδεολογικές παραμέτρους εξαρτάται τελικά τόσο η ποιότητα της ζωής μας, όσο και βέβαια η διατηρησιμότητα της όποια προόδου μπορεί να έχει επιτευχθεί. Η διατηρησιμότητα, καινούριος όρος. Βλέπετε, οι οικονομολόγοι έχουν πολύ φαντασία σε τέτοια θέματα. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από αυτό. Πρώτα, τις οικονομικές τους επιδόσεις. Θα έλεγα λοιπόν ότι τα στοιχεία που έχουμε δείχνουν φοβερά υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης. Για να ορίστε μερικά, αν δεν τα βλέπετε. Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά. Μετά από μία μικρή κάμψη κατά τη διάρκεια της περίοδου 65-67, ανακάμπτει η οικονομία, γυρίζει σε προηγούμενους ρυθμούς μεγέθυνσης. Θα σας πω μερικά νούμερα που σήμερα φαίνονται εξωπραγματικά. Τα στοιχεία είναι επίσημα, έτσι, από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Το 68 έχουμε 7,2% ανάπτυξη. Εμείς παλεύουμε φέτος για το 3%. Παλεύουμε. Το 69, 11,6%. Το 78%. Σε πραγματικούς όρους. Το 71 σε 7,8% και το 72 σε 10,2%. Ακόμα και το 73, που αρχίζουν να εμφανίζονται τα σύννεφα στην παγκόσμια οικονομία, η ανάπτυξη κρατιέται στο επίπεδο 8,1. Όταν έρχονται τα σύννεφα εδώ της παγκόσμιας οικονομίας, τότε αναδεικνύονται άλλα πράγματα, ενδεχομένως και πόσο εύθραυστη ήταν εκείνη η εξέλιξη, γιατί απότομα τότε πέφτει το ΑΕΠ, το εισόδημα δηλαδή, κατά 6,4%. Ξαφνικά δηλαδή, εκεί που έχουμε μια εφορία για μερικά χρόνια, ξαφνικά περνάμε σε μια κατάσταση κρίσης. Δεν θα συζητήσω τώρα τι έγινε στη συνέχεια και πώς αντιμετωπίστηκε το θέμα, αλλά έχει σημασία να διαπιστώσουμε ότι είχαμε πραγματικά υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης. Και δεν είναι μόνο αυτό. Θα σας πω και άλλα στοιχεία, γιατί έχουν ενδιαφέρον τελικά για τη συνέχεια. Συνεχίστηκε η εκβιομηχάνηση της χώρας. Το μερίδιο της βιομηχανίας στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν επεκτηνόταν συνεχώς. Να προσθέσω και κάτι άλλο, έτσι που μπορεί να ενδιαφέρει. Και η δομή της βιομηχανίας βελτιωνόταν, και μάλιστα έτσι όπως θα ήθελαν σχεδόν όλες οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου τότε. Δηλαδή να ανεβαίνει η παραγωγή κεφαλαιοχικών αγαθών. Συνεχίστηκε αυτό το πράγμα. Γιατί τα είπα? Για να θέσω δύο πραγματικά, θα έλεγα, καταρχάς ενοχλητικά ερωτήματα, που όμως έχουν και μια μπορούν να απαντηθούν. Το πρώτο είναι, βέβαια, πώς εξηγούνται οι καλές επιδόσεις οικονομικές της δικτατορίας ως το 1972. Πώς το εξηγούμε αυτό το πράγμα? Τι έγινε? Προσέξτε, δεν συζητώ αν ήταν καλή η δικτατορία ή όχι. Ξεχωρίζω το θέμα. Μιλώ για τις οικονομικές της επιδόσεις. Έτσι. Αλλά υπάρχει και το δεύτερο ερώτημα, στο οποίο θα έρθουμε αμέσως μετά, και αυτό είναι ότι αν ήταν διατηρήσιμες εκείνες οι επιδόσεις, βέβαια υπενήχθηκα ήδη ότι με τα πρώτα σύννεφα στον ορίζοντα ανετράπη η κατάσταση, αλλά έχουμε να πούμε κι άλλα εδώ πέρα, που είναι, κατά τη γνώμη μου, εξόχως διδακτικά.
Στο πρώτο ερώτημα, λοιπόν, πώς εξηγούνται οι οικονομικές επιδόσεις. Εγώ θα έβαλα τέσσερις καταρχάς παράγοντες. Ο πρώτος είναι η ευνοϊκή διεθνής οικονομική συγκυρία. Αν εξαιρέσετε κάτι τεράστιες διαστρωτικές αλλαγές που έγιναν στην κεντρική Ευρώπη εκείνη την εποχή, με μια μικροήφεση, ιδίως στη Γερμανία, γενικά η παγκόσμια οικονομία και η ευρωπαϊκή οικονομία αναπτυσσόταν πολύ γρήγορα. Και αυτό βέβαια παρέσυρε και χώρες όπως η δική μας που ήταν και στις παρυφές του κεντρικού συστήματος, του μητροπολιτικού συστήματος, ως το 1972. Από εκεί, όταν αρχίζει βέβαια, αρχίζουν οι αναταραχές, η εγκατάλειψη του χρυσού κανόνα όσον αφορά το δολάριο, το 1973 έρχεται η πετρελαϊκή κρίση, εκεί φαίνονται τα θεμέλια, δηλαδή ήταν έφραυστα. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα. Ο πρώτος παράγοντας. Ο δεύτερος παράγοντας ήταν ότι πολύ απλά στη δικτατορία συνεχίστηκε μετά από το μικρό διάλειμμα που δεν ήταν καν ύφεση, όπως ανέφερα προηγουμένως, ανάμεσα σε 66 και 67, η δυναμική που είχε ήδη εμφανιστεί, η δυναμική της οικονομίας, πριν από τη δικτατορία, χάρη στην οικονομική πολιτική και στους θεσμούς που είχαν καθιερωθεί πριν από τη δικτατορία. Όσο και αν αυτό ακούγεται περίεργο, παραμένει γεγονός ότι πριν από το 65 είχαμε πραγματικά από το 61 μέχρι, από το 60 μέχρι το 65 είχαμε επίσης πολύ υψηλούς ρυθμούς μεγέθησης, δηλαδή πριν από τη δικτατορία η οικονομία ανέβαινε. Θα είχε περισσότερο ενδιαφέρον να μπορούσα να σας δείξω μερικές διαφάνειες, αλλά νομίζω ότι το επιχείρημα είναι σαφές μέχρι εδώ, η περιγραφή. Πηγαίνουμε λίγο πιο πέρα. Ο τρίτος παράγον είναι ότι η δικτατορία και κατά τούτο διέφερε από πολλές λατινοαμερικάνικου τύπου δικτατορίες που είχαν συνδεθεί περισσότερο με τους μεγάλους γεωκτήμονες και όλα αυτά, ή διαφέρει από κλεπτοκρατίες του τρίτου κόσμου. Διατήρησε η δικτατορία στην Ελλάδα τα βασικά χαρακτηριστικά της οικονομικής φιλοσοφίας των προηγούμενων ετών. Δεν άλλαξε η οικονομική φιλοσοφία συνολικά. Ναι, μεν ορισμένα πράγματα δεν έγιναν καλά, άλλα κόλλησαν αλλού, θα δούμε τι ακριβώς, αλλά η οικονομική φιλοσοφία είναι η ίδια και αποτυπώνεται πάρα πολύ καλά στο πρώτο επί δικτατορίας, που ουσιαστικά ήταν συνέχεια του προηγούμενου που είχαν συντάξει οι δημοκρατικές κυβερνήσεις, του πρώτου πενταετούς. Στο πρώτο πενταετές γίνεται σαφές ότι η δικτατορία επιμένει σε δύο πράγματα όσον αφορά την οικονομική της φιλοσοφία. Το κράτος έχει ρόλο στις υποδομές. Και η αγορά έχει ρόλο για επενδύσεις και για, αν θέλετε, και αναδιάρθρωση της ελληνικής οικονομίας. Ένας σαφής καταμερισμός των έργων που είχε ξεκινήσει και νωρίτερα. Μόνο που νωρίτερα οι δημοκρατικές κυβερνήσεις είχαν ετοιμάσει και άλλους θεσμούς για να στηρίξουν αυτού του είδους τον καταμερισμό των έργων ανάμεσα σε κράτος και αγορά. Παραδείγματος χάρη, στα τέλη της δεκαετίας του 50 είχε ιδρυθεί το ΚΕΠΕ. Ακριβώς για να προετοιμάσει την, να θέλεις να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσεις να διαμορφώσεις ένα γενικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της οικονομίας. Και μάλιστα να υπενθυμίσω κιόλας ότι τότε είχε κληθεί να τεθεί επικεφαλής του ΚΕΠΕ ο μετέπειτα αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, έτσι, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ως γνωστός οικονομολόγος, ο οποίος και γνωστός και καλός, και με κύρος, έτσι, στη Βόρεια Αμερική. Καμιά φορά είχα την εντύπωση ότι εμείς στην Ευρώπη προσανατολιζόμαστε περισσότερο στο Τζέι Γεβάρα εκείνη την εποχή παρά σε κάτι τέτοια. Αλλά, πάση περιπτώσει, αυτό έδειχνε κιόλας ότι είχαν διαμορφωθεί ήδη πριν από τη δικτατορία και μερικοί κατάλληλοι για την ανάπτυξη θεσμοί και είχε ακολουθεί μια πολιτική, παραδείγματος χάρη, νομισματική σταθερότητα. Ισοσκελισμένος προϋπολογισμός. Κοιτάτε τι σας λέω τώρα. Και μη μου κάνετε χρονικά άλματα. Τα οποία οδηγούσαν, είχαν δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, κίνητρα για επενδύσεις, εγχώριες και ξένες. Κατοχύρωση των ξένων επενδυτών, ώστε να αντιγλιτώνουν
από τις αβαρίες του πολιτικού συστήματος. Όλα αυτά ήταν θεσμοί που ευνόησαν τελικά την οικονομική ανάπτυξη πριν από τη δικτατορία και πάνω σε αυτούς κινήθηκε, θα έλεγα, και η δικτατορία στη συνέχεια, όσο αυτό ήταν δυνατό, γιατί από τη φύση της ανέτρεπε βέβαια και ορισμένα στοιχεία της φιλοσοφίας, παραδείγματος χάρη, απειλούσε λόγω της φύσης της ως αυταρχικού καθεστώτος και τις συνήθεις οικονομικές ελευθερίες. Να προσθέσω και κάτι άλλο. Τη συνέχεια τη βλέπουμε και στο ότι η δικτατορία δεν κατήγγειλε, ούτε αντίθετα προσπάθησε να διατηρήσει σε ισχύ τη Συμφωνία Σύνδεσης. Η οποία Συμφωνία Σύνδεσης, ανεξάρτητα το τι έκαναν οι Ευρωπαίοι, μιλώ για τους δικούς μας εδώ, η οποία Συμφωνία Σύνδεσης ήταν ανάμεσα σε άλλα και ένα πρόγραμμα βαθμιαίου ανοίγματος της ελληνικής αγοράς, έτσι ώστε, της ελληνικής οικονομίας, έτσι ώστε σε βάθος χρόνου να μπορέσει να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις για να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, θα έλεγα ότι η δικτατορία χρησιμοποίησε τα συνήθεια εργαλεία με τα οποία χειρίζονται οι κυβερνήσεις μας θέματα οικονομικής πολιτικής. Η επιλογή δεν είναι τυχαία, όπως υποψιάζεστε. Παραδείγματος χάρη, παροχές. Κίνητρα για επενδύσεις. Αναπτυξιακό προγραμματισμό. Δημοσιονομική διαχείριση χωρίς ελλείμματα. Τα ανέφερα ήδη. Αυτά επί δικτατορίας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο όμως, έπαιρναν πολύ συγκεκριμένα μέτρα που εντάσσονται και λίγο πολλά από αυτά στην κατηγορία των παροχών. Αλλά δεν ήταν πρωτοφανή. Και δεν έγιναν μόνο τότε. Παραδείγματος χάρη, η διαγραφή των αγροτικών χρεών. Η αύξηση των αγροτικών συντάξεων. Η αύξηση των κατωτάτων ημερομισθείων των εργαζομένων. Οι προγράμματα εργατικής κατοικίας συνεχίστηκαν και επεκτάθηκαν. Παροχή φοιτητικών δανείων. Και ούτω καθεξής. Ενδεικτικός ο κατάλογος. Και τίποτα παραπάνω. Γιατί αυτό, για λόγους που θα δούμε αργότερα. Τώρα, εκείνο που θα ήθελα να προσθέσω εδώ, γιατί είναι με εισάγει στο δεύτερο μέρος, στο αν εκείνη η ανάπτυξη και εκείνου του είδους η οικονομική πολιτική με τις παροχές, με τούτο, με εκείνο μετάλλο, ήταν διατηρήσιμη, ήταν βιώσιμη δηλαδή, θα ήθελα να αναφερθώ ιδιαίτερα στις οικοδομικές δραστηριότητες. Την περίοδο της δικτατορίας, σειρά ολόκληρη μέτρων ευνόησαν τις οικοδομικές δραστηριότητες. Κατάργηση φόρου υπεραξίας, που συνήθως είναι εργαλείο χωροταξικού σχεδιασμού, βέβαια. Το σημειώνω αυτό. Άνετη δανειοδότηση κατασκευαστών και αγοραστών κατοικιών. Με τα στοιχεία που έχω, υπερτριπλασιάστηκαν οι πιστώσεις των τραπεζών, που ήταν κρατικές βασικά και κρατικά ενεχόμενες, στην κατασκευή οικιών. Από το πολύ 6% πριν, σε 16% κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Με άλλα λόγια, με εκείνη την πολιτική έχουμε ήδη μια πρώτη στρέβλωση στη χρήση οικονομικών πόρων, που αργά ή γρήγορα θα οδηγούσε σε περιπέτειες. Μαζί με άλλα στοιχεία όμως που είναι πιο σημαντικά. Στρέβλωση στη χρησιμοποίηση των πόρων. Και με την έννοια ότι τα μέτρα εκείνα, αφήνω άλλα τώρα, με τα μέτρα εκείνα η οικοδομή μετατράπηκε σε μοχλό της οικονομικής επέκτασης, καθώς συμπαρέσυρε, όπως το ξέρετε όλοι αυτό βέβαια, ένα σωρό άλλους κλάδους, από τα μέταλλα ως τη βιομηχανία τσιμέντων, τα υλικά οικοδομών κλπ. Επομένως, με βάση αυτά τα στοιχεία, θα έλεγα, επιβεβαιώνεται στην ελληνική περίπτωση αυτό που είχε τολμήσει πριν σε ανύποπτο χρόνο ο Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, γιατί είχαμε δύο Σωτηρόπουλους το πρωί, είναι ο Α, όχι ο Π, αν θυμάμαι καλά. Ότι δηλαδή, ότι η δικτατορία ήταν, όπως κάθε δικτατορία, είναι ένα καθεστώς κατεξοχήν αντιλαϊκό και απρόθυμο να ασκήσει κοινωνική πολιτική. Αυτό το διέψευσε. Δηλαδή βγήκε ο άνθρωπος και είπε ο Μα, όχι, δεν είναι έτσι. Δεν είναι τρόπος αυτός να προσεγγίζεις το φαινόμενο της δικτατορίας.
Και αν θέλετε και ο λόγος είναι απλός. Έχει σχέση και με άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη ότι η δικτατορία ήξερε μέσα στις άκρες ότι η σταθερότητά της προϋπέθεται ευρύτερη αποδοχή ή έστω ανοχή και ότι δεν αρκούσαν τα μέτρα καταστολής. Δεν κρατάς μια ολόκληρη κοινωνία μόνο με τα μέτρα καταστολής. Με τάγκ σε κάθε γωνία. Άρα έκαναν τα ανοίγματά τους με αυτόν τον τρόπο προσπαθώντας να κερδίσουν όχι μόνο χρόνο, αλλά να κερδίσουν τουλάχιστον την ανοχή, αν όχι την αποδοχή από ευρύτερα στρώματα. Τώρα εδώ υπάρχουν διάφορα πράγματα που θα μπορούσε να πει κανένας πριν περάσουμε στο δεύτερο μέρος, ότι η οικοδομική δραστηριότητα δημιούργησε τότε σειρά ολόκληρη κοινωνικών στρωμάτων με πολλαπλές πηγές εισοδημάτων. Τουρισμό, απασχόληση στο δημόσιο, μεταναστευτικά εμβάσματα, απασχόληση στις οικοδομές, αυξανόμενης αξίας περιουσία και ούτω καθεξής. Κατά τη γνώμη μου, αυτό ήδη δείχνει τη βαριά κληρονομιά που άρχισε να δημιουργείται από τότε. Γιατί εάν λάβουμε υπόψη μας τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας αυτών των κοινωνικών στρωμάτων, κατανοητών από την σκοπιά, από την υποκειμενική σκοπιά, βεβαίως ο καθένας ήθελε να τακτοποιήσει την οικογένειά του, να διασφαλιστεί, αν θέλετε, απέναντι στις αβαρίες της ζωής, να έχει πολλαπλή απασχόληση. Είναι αυτά που ο Κωνσταντίνος ο Τσουκαλάς έχει ονομάσει πολυσθενή στρώματα. Έτσι. Εξηγεί, θα χρησιμοποιήσω μια πιο βαριά κουβέντα, τον ιδεολογικό αχταρμά που άρχισε να δημιουργείται τότε και που θα τον συναντήσουμε βέβαια και αργότερα ή θα τον συναντήσουν αργότερα οι δημοκρατικές μας κυβερνήσεις. Με άλλα λόγια, η υπερτροφία εκείνη του κατασκευαστικού τομέα συνέβαλε σε αντιλήψεις για την οικογενειακή ή ατομική οικονομική ασφάλεια μέσω της οικοδομής που θα σημαδέψουν την πορεία της χώρας για δεκαετίες. Η κρίση ήρθε το 2009. Να προσθέσω ακόμα ένα στοιχείο και έτσι τελειώνω με την περιγραφή εκείνης της εποχής δείχνοντας κιόλας τις ρογμές που δημιουργούσε για το μέλλον. Η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας όπως συντελέστηκε τότε, δηλαδή χωρίς σοβαρό πολεοδομικό σχεδιασμό, χωρίς χωροταξία. Τι λέω τώρα, μεγάλες εκκρεμότητες του γένους από την εποχή της Επανάστασης. Παρόλο που έχουν γίνει διάφορα πράγματα στην μεταξύ. Δηλαδή, με το κράτος να απουσιάζει εκεί όπου θα έπρεπε να έχει καθοριστικό ρόλο. Λοιπόν, αυτού του είδους η ανάπτυξη είχε παρενέργειες, η σημασία των οποίων θα αργήσει να συνειδητοποιηθεί, πράγμα που έγινε βέβαια λίγο αργότερα. Οδήγησε, παραδείγματος χάρη, σε υπερεντατική χρήση της αστικής γης, στην κατάργηση των ελεύθερων χώρων, στην υψηλή δόμηση σε στενούς δρόμους και εν τέλει στην οικοπεδοποίηση μεγάλου μέρους της χώρας. Η αγροτική γη έπαψε να είναι αγροτική γη, γινότανε δυνητικά οικόπεδο. Κάνε ανάπτυξη τώρα της γεωργίας κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις. Μακροχρόνια. Με άλλα λόγια, η οικοδομή αποτελεί το εμφανέστερο σύμπτωμα ενός ιδιότυπου, δηλαδή ακανόνιστου, λεσεφέα. Αυτά ως προς εκεί. Κάναμε ήδη τη γέφυρα για το αν η ανάπτυξη εκείνη ήταν διατηρήσιμη. Και αυτό είναι το θέμα τώρα. Και η απάντησή μου είναι πολύ απλή. Όχι, δεν ήταν διατηρήσιμη. Εδώ αντλώ βέβαια, όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα νομίζω ότι θα το καταλάβουν ήδη, αντλώ βέβαια από το λεγόμενο νεοθεσμισμό κυρίως, έτσι, νεοθεσμική θεωρία, δηλαδή που αναδείχνει τη σημασία των θεσμών, αλλά όχι μόνο. Λοιπόν, δεν ήταν διατηρήσιμη η ανάπτυξη εκείνη, γιατί σε βάθος χρόνου η διατηρητιμότητα, η βιώσιμότητα, όπως είχαμε μάθει να λέμε, τη βιωσιμότητά της την επηρεάζουν. Απαριθμό τα στοιχεία
που είναι σημαντικά. Για καθένα από αυτά θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες. Πρώτον, η σταθερότητα κρίσιμων θεσμών. Δεύτερον, η ποιότητα της διακυβέρνησης. Π.χ. σε αυτό βάζουμε και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, βέβαια, και την ύπαρξη σοβαρών ελέγχων της εκτελεστικής εξουσίας. Τρίτον, η τήρηση του νόμου. Αυτό που οι Αγγλοσάξονες ονομάζουν rule of law. Τέταρτον, η ποιότητα της γραφειοκρατίας, που με τη σειρά της βέβαια καθορίζεται μεταξύ άλλων από τον τρόπο που στελεχώνεται, από το, αν θέλετε, διαδικασίες επιμόρφωσης και όλα αυτά τα πράγματα των υπαλλήλων, από τη σχετική αυτονομία της γραφειοκρατίας έναντι της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας και ούτω καθεξής. Και επίσης βέβαια και από την εκπαίδευση, από την οποία εξαρτάται μακροχρόνια η ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας. Ανέφερα τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται μακροχρόνια η ανάπτυξη. Δηλαδή μπορεί να πετύχει ανάπτυξη για μερικά χρόνια, αλλά μακροχρόνια αυτό το πράγμα δεν είναι βιώσιμο αν δεν δημιουργήσεις τους κατάλληλους θεσμούς. Και με βάση βέβαια αυτά τα κριτήρια που ανέφερα, η δικτατορία απέτυχε. Παταγωδώς. Σε κανένα από αυτά δεν κατάφερε να δημιουργήσει, κανένα από αυτά δεν κατάφερε να εκπληρώσει. Όλα αυτά είχαν μία βαθύτερη ρίζα, επειδή δεν πρόσεξα το... Με καθησυχάζεις δηλαδή τώρα. όλα αυτά πηγάζουν από μία δομική αναντιστοιχεία. Έτσι. Προσέξτε, επαναλαμβάνω, η προσέγγιση μου δεν είναι κανονιστική. Έτσι. Βέβαια έχω στο μυαλό μου ορισμένα πράγματα, έτσι δεν είναι. Λογικό είναι. Αλλά προσπαθώ κυρίως να βλέπω τα πράγματα όπως έχουν για να αναδείξω και τα προβλήματα εκείνης της εποχής, αλλά και για να αντλήσω ανάλογα μαθήματα για αργότερα. Λέω λοιπόν ότι στην πηγή όλων αυτών των ελλημάτων της δικτατορίας όσον αφορά τη rule of law και όλα αυτά τα πράγματα, η δικαιοσύνη κτλ. Βλέπω μία δομική, όπως την έχω ονομάσει, αναντιστοιχία. Τι εννοώ? Ότι από τη μία πλευρά, με τη δικτατορία, με το πραξικόπημα, έρχονται στην εξουσία οι στρατιωτικοί, και είναι κάτι που δεν το έχουμε λάβει σοβαρά υπόψη, πέρα από άλλα στοιχεία, που είναι εκπαιδευμένοι και σκέφτονταν σε όρους ιεραρχίας, καθαρών εντολών, ενδεχομένως και χειροπιαστών αποτελεσμάτων. Είχαν μεγαλώσει στα στρατόπεδα. Αν θέλετε, πολλοί από αυτούς ερχόντουσαν και από τον εμφύλιο. Με άλλα λόγια, κατά κάποιο τρόπο ήταν ένα κλειστό σύστημα. Και φυσικά, όπως σε κάθε κλειστό σύστημα, η οικογένεια είναι ένα άλλο. Έτσι, αλλά όπως και σε κάθε κλειστό σύστημα, εμπιστευόντουσαν μόνο τους δικούς τους ή όσους θεωρούσαν δικούς τους. Η δικτατορία. Η Ελλάδα, κοινωνία, τι γινόταν εκεί? Και εδώ είναι που βγαίνει το στοιχείο της αναντιστοιχίας. Αυτό το κλειστό σύστημα είχε απέναντί της ένα εξελισσόμενο και ολοένα και πολυπλοκότερο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα. Η Ελλάδα του 1967 δεν είναι η Ελλάδα του 1949. Υπενθυμίζω, 49 η αγροτική παραγωγή έκανε το 60% και οι υπόλοιποι ήταν δημόσιοι υπάλληλοι. Είχαμε ειδικά δύο βιομηχανίες, ας πούμε αυτή που παρήγαγε πυρομαχικά για το στρατό. Αυτή ήταν η οικονομία της χώρας του 49. Το 67 δεν ήταν αυτή η οικονομία της χώρας και ούτε η κοινωνική της δομή. Ήταν εξόχως διαφοροποιημένη. Είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται νέα κοινωνικά στρώματα, με τα οποία είχαν άλλο επίπεδο μόρφωσης και φυσικά και άλλες αξιώσεις. Και εκτός τούτου, πολλά από αυτά τα στρώματα είχαν καλύτερες πληροφορίες, ανοίγονταν προς την Ευρώπη. Και το κυριότερο απ' όλα, απαιτούσαν περισσότερες ευκαιρίες συμμετοχής στις πολιτικές διαδικασίες. Αυτό ήταν μια διαδικασία που εξελισσόταν ήδη 20 χρόνια. Παρά το γεγονός ότι και πριν από τη δικτατορία είχαμε βέβαια το Σύνταγμα, αλλά είχαμε και το άτυπο Σύνταγμα, έτσι, και διάφορους περιορισμούς, υπήρχε όμως μια συνεχής πίεση και εξέλιξη
σε μια κοινωνία που, της οποίας ανέβαινε το πνευματικό επίπεδο, η οποία αποκτούσε ολένα και νέες ειδικότητες και η οποία χαρακτηριζόταν από ολένα και μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις, περισσότεροι γιατροί, περισσότεροι δικηγόροι, περισσότεροι μηχανικοί, περισσότεροι δάσκαλοι, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, μια τέτοια κοινωνία απαιτούσε περισσότερη συμμετοχή. Και έτσι έρχομαι στην κύρια πηγή των όσων ακολούθησαν. Οι στρατιωτικοί εισάγουν αυταρχικές δομές και θεσμούς, ξανά, αυταρχικές δομές και θεσμούς, ενώ η κοινωνία απαιτούσε μεγαλύτερη συμμετοχή, με διάφορους τρόπους. Είτε τα συνδικάτα, η περίφημη κίνηση των 110 παραδείγματος χάρη, έτσι δεν είναι, είτε οι διάφοροι όμιλοι προβληματισμού που αναπτύσσονταν εκείνη την εποχή, ή αν θέλετε οι σκέψεις που αναπτύσσονταν στα διάφορα αναπτυξιακά κέντρα που είχαν διαμορφωθεί πριν από τη δικτατορία. Και θα έλεγα λοιπόν ότι η στρατιωτική κουλτούρα ευνοεί ορισμένες ικανότητες, αλλά όχι αυτές που απαιτούσε η χώρα στην πολύπλοκη διαδικασία μετάβασης από την υπανάπτυξη και τις απλές κοινωνικές δομές σε μια διαφοροποιημένη κοινωνία. Μεγάλη αναντιστοιχία. Ό,τι ακολούθησε ήταν και λίγο πολύ συνέπεια αυτού του πράγματος. Τι ακολούθησε? Ναι. Τώρα έχω ένα πρόβλημα για το πόσο θα σταθώ σε κάθε ένα από αυτά τα... τι ακολούθησε? Και υπενθυμίζω τα κριτήρια που αναφέραμε προηγουμένως. Το πρώτο ήταν βέβαια το ισχυρό πλήγμα κατά των βασικών τυπικών πολιτικών θεσμών. Το ξέρουμε, το καταδικάζουμε όλοι, το έχουμε καταδικάσει επανειλημμένα. Εκεί δεν υπάρχει καμία... Και πολλές φορές όταν δεν το λέμε και όλα, το εννοούμε. Αλλά εκείνο που δεν έχουμε εντελώς επεξεργαστεί είναι οι συνέπειες αυτού του πράγματος. Οι συνέπειες όσον αφορά τον τρόπο που σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε. Γιατί αυτού του είδους η κατάργηση, αυτό το πλήγμα εναντίον βασικών θεσμών πολιτικών, τυπικών πολιτικών θεσμών, όπως είναι το κοινοβούλιο, όπως είναι η δημοκρατία, όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα και όλα αυτά τα πράγματα, τελικά ευνοεί μια στροφή σε πρακτικές παράκαμψης νόμιμων διαδικασιών. Την απέχθεια κατά της διαφάνειας. Στις σχέσεις των ιδιωτών με το κράτος. Την καχυποψία για τις πραγματικές προθέσεις των κρατούντων. Είναι μια διαφορετική κατάσταση. Με άλλα λόγια, η δικτατορία ενίσχυσε την αναξιοπιστία των θεσμών και τη διαδικασία φοράς της έννοιας του νόμου. Όπως άλλωστε έφερε και τις λέξεις. Σύνταγμα δύο. Έλεγα. Είχε άλλο νόημα. Είχε φθαρεί αυτή η έννοια πια. Η προεδρική δημοκρατία. Ας κάνω εδώ μια παρένθεση. Αν θέλετε να εξηγήσουμε και λίγο γιατί το πολιτικό μας σύστημα είναι επιφυλακτικό σε προτάσεις για μετάβαση σε προεδρική δημοκρατία. Ένας από τους λόγους ήταν και η εμπειρία της δικτατορίας. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αλλά κλείνει η παρένθεση. Με άλλα λόγια, αυτό που έγινε τότε επιβεβαίωσε την υποψία που προϋπήρχε, έτσι αλλιώς, ότι ο νόμος είναι ένα εργαλείο στα χέρια αυτών που είναι στην εξουσία. Το δεύτερο στοιχείο ήταν η ανέρεση της προόδου του κράτους δικαίου. Πριν από τη δικτατορία υπήρχε πρόοδος, σίγουρα. Δεν ήταν, τίποτα δεν ήταν ιδεατό, ιδανικό, έτσι, εκείνη την εποχή. Όταν λέω έννοια του κράτους δικαίου, εννοώ πολύ συγκεκριμένους θεσμούς τώρα και κανόνες που διασφαλίζουν την τήρηση των συμβολέων, συνδέεται άρρηκτα με την έννοια της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης έναντι της κυβέρνησης, της εκτελεστικής εξουσίας και κυρίως ότι οι κανόνες εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις. Με το πραξικόπημα βέβαια καταργήθηκε η διάκριση των εξουσιών, άρχισε
για την ακρίβεια, η διάκριση των εξώσεων και η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αναιρέθηκε ήδη από το Μάιο του 1967. Ήταν από τις πρώτες πράξεις που έγινε. Άρχισαν οι απολύσεις και άλλο είδους πιέσεις πάνω στη δικαιοσύνη, περίπου ό,τι συνέβη και στην Εκκλησία, αλλά με άλλα μέσα και άλλες μορφές, γιατί εκεί ήταν διαφορετικό το πρόβλημα. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι δεν ηθικολογώ εδώ πέρα τώρα, έτσι, αλλά με τον τρόπο αυτό δεν αναιρέθηκαν μόνο ιστορικές κατακτήσεις, μια πρόοδος που είχε σημειωθεί όλη την προηγούμενη δεκαετία, αλλά κυρίως αποδυναμώθηκε ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες μακροχρόνιας ανάπτυξης. Το κράτος δικαίου. Αυτό μας δείχνει η διεθνής εμπειρία. Θα προσθέσω τώρα και κάτι άλλο που έχει σχέση με τα προηγούμενα. Βεβαίως, δεν ήταν μόνο ότι παραβιάστηκε η διάκριση των εξουσιών και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά είχαμε και άλλα επί δικτατορίας. Παραδείγματος χάρη τις πρακτικές καταστολής. Βασανιστήρια, έτσι, αφαίρετες συλλήψεις. Μέτρα περιορισμού της ελευθερίας πολλών ατόμων και προσωπικότητων. Αυτά έχουν τεκμηριωθεί επαρκώς και δεν νομίζω ότι χρειάζεται εδώ να σταθώ ιδιαίτερα. Επειδή ακριβώς με ενδιαφέρουν οι μακροχρόνιες επιπτώσεις στην ανάπτυξη. Αλλά θα σταθώ σε μια άλλη έννοια που είναι ο αποκλεισμός. Η δικτατορία, και εδώ παραπέμπω λιγάκι ή αντλώ κατά κάποιο τρόπο κάποιες ιδέες από μια πρόσφατη δημοσίευση των Ατσέμογλου και Ρόμπινσον. «Γιατί αποτυχάνουν τα έθνη» είναι ο τίτλος του βιβλίου. Η δικτατορία έτεινε να αποκλείσει όσους υποπτευόταν ότι την αντιμάχονταν. Και με τον τρόπο αυτό οθούσε τον κόσμο να εφαρμόσει στρατηγικές παράκαμψεις του νόμου για λόγους επιβίωσης. Υπάρχει μια ενδιαφέρουσα μελέτη της Δέσποινας Παπαδημητρίου που δείχνει ότι η κατάσταση ήταν, δεν ήταν απλά ο αποκλεισμός, αλλά ήταν πολύ χειρότερη, γιατί υπήρχε μια συγκεκριμένη αντίληψη κατά τη διάρκεια της δικτατορίας περί εσωτερικού εχθρού, που τελικά περιλάμβανε κάθε αντιφρονούντα και όχι μόνο τους αριστερούς. Κάθε αντιφρονούντα και όχι μόνο τους αριστερούς. Αποκλείεις δηλαδή ολόκληρα κοινωνικά στρώματα. Πάνω σε μια τέτοια βάση, μακροχρόνια, η ανάπτυξη δεν είναι βιώσιμη. Η αυθαιρεσία δηλαδή, για να το πω αλλιώς, προκαλεί από οικονομική άποψη, πέρα από τα ηθικά στοιχεία τα γνωστά, αβεβαιότητα, και η αβεβαιότητα έχει τεράστιο οικονομικό κόστος. Σε συνθήκες αβεβαιότητας. Σύνοψη. Ναι. Προσθέτω λοιπόν, τελειώνω, ναι, σε όλα αυτά ότι τελικά ούτε το πελατειακό σύστημα άρθηκε την περίοδο της δικτατορίας. Έτσι. Δηλαδή μπορεί να είχαμε δικτατορία, αλλά αποδείχθηκε πιο ανθεκτικό από όσο φανταζόμαστε. Εδώ υπάρχουν διάφορες έρευνες από εκείνη την περίοδο. Άλλωστε ήδη οι στρατιωτικοί έδιναν το καλό παράδειγμα. Τακτοποιούσαν τους εαυτούς τους, τα παιδιά τους, τους συγγενείς τους, τους φίλους τους και όλα αυτά τα πράγματα. Υπήρχε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν θα σταθώ εδώ, γιατί μόνο να πω ότι αυτές οι συμπεριφορές έχουν σχέση με την παραδοσιακή κουλτούρα, πολιτική κουλτούρα στη χώρα. Και αυτοί οι παραδοσιακοί τρόποι σκέψης, που έχουν τη βάση στην οικογένεια και όλα αυτά τα πράγματα, δεν βγήκαν αυτόματα από τα μυαλά των ανθρώπων επειδή φοβήθηκαν. Μπορεί στην αρχή να πάγωσαν, αλλά σύντομα ανέπτυξαν καινούριους διάβλους στο νέο σύστημα εξουσίας. Απλώς άλλαξε ο χαρακτήρας της πατρονίας. Δεν ήταν ο πολιτικός, ο διαμεσολαβητής, ήταν ο στρατιωτικός τώρα που ήταν στη μέση. Ένα ακόμα στοιχείο είναι ότι, που έχει ενδιαφέρον, ότι η δικτατορία δεν τόλμησε να κάνει μεταρρυθμίσεις σε τομείς που η ίδια αναγνώριζε ότι έπρεπε να γίνουν. Παραδείγματος χάρη στο σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων. Στην εκπαίδευση. Για κάθε ένα από αυτά τα θέματα θα μπορούσαμε να πούμε πολλά πράγματα. Στη δημόσια διοίκηση. Και έτσι τι μάθαμε, και τελειώνω με αυτά τα 3-4 μαθήματα από όλη αυτή την ιστορία. Πρώτον, ότι ο ρόλος των θεσμών είναι κρίσιμος για τη μακροχρόνια ανάπτυξη της χώρας, και οι θεσμοί οι οποίοι δημιουργήθηκαν τότε, οι
δεν αντικαταστάθηκαν από άλλους, απλά δεν βοηθούσαν προς αυτή την κατεύθυνση. Με άλλα λόγια, θα πρέπει οι θεσμοί να διασφαλίζουν τους κατάλληλους για την μακροχρόνια ευημερία κανόνες, να μην επιτρέπουν σε μια ή μερικές ομάδες να τους χρησιμοποιούν για να υπηρετήσουν δικούς τους σκοπούς σε βάρος του συνόλου. Δεύτερον, οι στρατιωτικοί δεν ανέκοψαν την ανάπτυξη, αλλά απέκλεισαν ολόκληρα τμήματα του πληθυσμού από τη δημόσια ζωή και την οικονομία. Παραβίασαν τους κανόνες του κράτους δικαίου, παραβίασαν αρχές του κράτους δικαίου, προκάλεσαν μεγάλη θεσμική αστάθεια και αβεβαιότητες και επέμειναν, πράγμα σημαντικό, σε αναχρονιστική εκπαιδευτική πολιτική και ιδεολογήματα. Με μια τέτοια εκπαιδευτική πολιτική και τα υπόλοιπα, βέβαια η ανάπτυξη δεν ήταν διατηρήσιμη. Τρίτον, οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνονται στην ώρα τους. Αυτό είναι το τρίτο μάθημα. Όσο καθυστερείς, τόσο μεγαλώνει το κόστος των μεταρρυθμίσεων. Να σας πω και ένα τέταρτο. Νέα αναχρονιστικά ιδεολογήματα απειλείται η θέση της χώρας στο ευρωπαϊκό σύστημα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον καθηγητή κύριο Καζάκο και παρακαλώ την κυρία Μάρο Καρδαμίτση Δάμη να προσέλθει. Δεν θα το χρειαστείτε. Το θέμα της κυρίας καθηγήτριας είναι πολιτική διάσωση των παραδοσιακών οικισμών κατά τη διάρκεια της Χούντας και μετά τη δικτατορία. Καλησπέρα. Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση, την τιμητική που μου έκανε το Ίδρυμα της Βουλής. Και πρέπει να πω ότι αν ο κύριος Καζάκος είπε ότι αλλάξει λίγο το πλαίσιο, φοβάμαι ότι εγώ είμαι από άλλο ανέκδοτο, εκτός πλαισίου. Βέβαια, η αρχική πρόταση που είχα στα χέρια μου μίλαγε για τη δικτατορία των συνταγματικών και την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Και εγώ είμαι πιο πολύ στο την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Πάντως, παρόλα αυτά, νομίζω ότι έχουμε κάποια μικρά κοινά στοιχεία και έτσι πάρτε το σαν ένα ευχάριστο διάλειμμα. Ψάχνοντας από το λεξικό του Δημητράκου του 54 μέχρι και του Μπαμπινιώτη, δεν βρήκα πουθενά τον όρο παραδοσιακή οικισμή. Έτσι, επειδή περισσότεροι είσαστε από ό,τι ξέρω ιστορικοί και όρχιοι αρχιτέκτονες, θα μου επιτρέψετε να σας μεταφέρω τον όρο παραδοσιακό οικισμό από το λίμα ενός καινούριου λεξικού αρχιτεκτονική που έβγαλε η Μέλισσα πέρσι, και ένα λίμα που έχει συντάξει ο Δημήτρης Φιλιππίδης. Παραδοσιακός οικισμός, λοιπόν, είναι αυτός που δημιουργήθηκε και αναπτύχθηκε ακολουθώντας οργανικούς κανόνες οργάνωσης και διάταξης μέσω της προσθετικής διαδικασίας χωρίς πολεοδομικό σχέδιο. Στη χώρα μας, επομένως, παραδοσιακοί οικισμοί προσδιορίζονται οικισμοί που αναπτύχθηκαν στην περίοδο της τουρκοκρατίας ως την απελευθέρωση, όχι βυζαντινοί οικισμοί, όχι αρχαιοελληνικοί οικισμοί. Ούτε κοινεότεροι, δηλαδή όχι τα ναφιώτικα, όχι τα προσφυγικά της Νέας Συνωνίας και ούτω καθεξής. Η λογική της διατήρησης του νεότερου αρχιτεκτονικού πλούτου και ιδιαίτερα των παραδοσιακών οικισμών ξεκινά το 19ο αιώνα με το κίνημα του Art and Craft στην Αγγλία και τα συγγενικά ρεύματα στην Ευρώπη και στην Αμερική,
που έρχεται ουσιαστικά σαν αντίδραση στη βιομηχανική επανάσταση, την εγκατάλειψη της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και την ανέγερση θλιβερών εργατοπόλεων που κτίζονται πολύ γρήγορα στις περιφέρειες των πόλεων και εγκαθίστανται οι άνθρωποι που αφήνουν τα χωριά τους και τους παραδοσιακούς τους οικισμούς για να μετατραπούν σε εργατικό δυναμικό. Στην Ελλάδα ουσιαστικά βιομηχανική επανάσταση δεν υπάρχει, τουλάχιστον με αυτό το πνεύμα. Έτσι, το κίνημα της επιστροφής στις ρίζες, όπως το λέμε, έρχεται στις αρχές του 20ου αιώνα με πρωτοργάτες στη γενιά του 30, σαν αντίδραση στην ξενομανία και στην περιφρόνηση της λαϊκής παράδοσης. Εάν όμως θέλουμε να δούμε πιο καθαρά, θα έλεγα ότι και ο νεοκλασικισμός που ήρθε μεν από τους Βαβαρούς αλλά στέριωσε στην Ελλάδα, στην ουσία δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα κίνημα επιστροφής στις ρίζες. Κάποιες ρίζες όμως πολύ πιο αρχαίες από αυτές της τουρκοκρατίας. Ας μην ξεχνάμε ότι η παραδοσιακή μας αρχιτεκτονική θεωρήθηκε τουρκική. Ο ίδιος ο Καποδίστριας ζήτησε να ξυριστούν, όπως είπε, από τα σπίτια του ναυπλίου τα Σαχνισιά, με στόχο να πάψει πόλη να δείχνει ύφος τουρκόπολης. Έπρεπε να έρθει λοιπόν ο Αριστοτέλης Ζάχος για να κάνει τη σύνδεση της παραδοσιακής με τη βυζαντινή αρχιτεκτονική, να μετονομάσει τα Σαχνισιά και τα Χαγιάτια σε ξεπεταχτά εξώστες ηλιακούς λιακωτά ξώστηγα και να συνδέσει το κομμένο νήμα του Βυζαντίου με τη νεότερη παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Χρειάστηκε όμως να περάσουν αρκετά χρόνια για να φτάσουμε στο να ιδρυθεί η θέση εφόρου χριστιανικών και μεσαιωνικών μνημείων που εν μέρη πιάνανε κάποια παραδοσιακά πράγματα το 1910 και μόνο το 1950 ψηφίστηκε ο πρώτος νόμος περί προστασίας μνημείων των μεταγενεστέρων του 1830. Εδώ θα κάνω μια μικρή παρένθεση για να ρωτήσω τους ιστορικούς πώς τους ήρθε και βάλαν αυτό το 1830 που δεν είναι ούτε το 34 η ίδρυση του Ελληνικού Βασιλείου ούτε το 28 η ίδρυση του κράτους από τον Καποδίστρια με αποτέλεσμα όλη η καποδιστριακή αρχιτεκτονική να χωρίζεται στη μέση. Και εδώ θα πρέπει να τονίσουμε επίσης ότι την πρώτη συγκεκριμένη πρόταση για προστασία παραδοσιακών οικισμών την έκανε ένας νεαρός αρχιτέκτον, όχι ιδιαίτερα γνωστός, ο Δημήτρης Μωρέτης, μαθητής του Πικιόνι και συνεργάτης του στις αποσταλές που είχε διοργανώσει η ελληνική λαϊκή τέχνη στην Ήπειρο, στη Μακεδονία κλπ. Με τη μεταφορά της αρχαιολογικής υπηρεσίας στην Προεδρία της Κυβερνήσεως τα πρώτα χρόνια της Χούντας η εφαρμογή του νόμου του 1950 περί προστασίας των νεότερων μνημείων μεταφέρεται στην εφορία νεοτέρων μνημείων που αργότερα το 1971 εν μέσω δικαταρίας θα ενταχθεί στη διεύθυνση νεότερων μνημείων του λαϊκού πολιτισμού στο Υπουργείο το Νεοσύστατο του Πολιτισμού. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά, τυχαία θα έλεγα, ή από συγκυρίες, τους πρώτους νόμους προστασίας τους κάνει Χούντα. Στο Υπουργείο Πολιτισμού, που επίσης πρώτη φορά νομίζω στην Ευρώπη γίνεται ο διαχωρισμός της έννοιας παιδείας και πολιτισμού ως δύο διαφορετικές έννοιες, κάτι που δεν το κατάλαβα ποτέ, με δύο διαφορετικά υπουργεία. Ήδη από το 1967 στο Συνέδριο Αρχαιολόγων είχε τεθεί το πρόβλημα της ανάγκης δημιουργίας αρχείου τεκμηρίωσης των μνημειακών συνόλων, καθώς και το μεγάλο πρόβλημα που παρουσιάζεται στη δημιουργία του κυρίως από πλευράς ελλείψεως προσωπικού αλλά και από πλευράς μεθοδολογίας αλληλοεπικαλύψεων ενημέρωσης. Η πρώτη συστηματική προσπάθεια δημόσιου φορέα για την προστασία των παραδοσιακών οικισμών της χώρας με βάση τις θέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης γίνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών και συγκεκριμένα τη Διεύθυνση Μελετών και Προγράμματος το 1972,
που αναθέτει μελέτη εντοπισμού και απογραφής αξιόλογων οικισμών της χώρας. Συντάσσεται Μητρώ για 11.692 οικισμούς, που στη συνέχεια κατέβηκαν μετά από αυστηρή αξιολόγηση στους 2.238. Και αυτούς τους τελευταίους θεωρήθηκε αναγκαία η λήψη μέτρων προστασίας. Για αυτούς είναι και το γνωστό ανέκδοτο στους χώρους μας, ότι όταν ήρθε ο Καραμαλής μετά τη μεταπολίτευση στην Ελλάδα και του δείξαν το χάρτη με τις πινέζες τις χρωματιστές για τους 2.238 οικισμούς, άρχισε να βγάζει πινέζες. Έτσι. Γύρω στο 1971, πάντα στο Υπουργείο Δημοσίων Έργων, συνειδητοποιεί την ανάγκη ελέγχου των πολεοδομικών σχεδίων που αφορούν τους οικισμούς και εκδίδεται νομικό διάταγμα που τροποποιεί τον νόμο του 68, και το 1973 στο ΓΟΚ αναφέρεται για πρώτη φορά η δυνατότητα ύπαρξης οικισμών ή κτηρίων ως διατηρηταίων και δεν μπαίνει στους οικισμούς παραδοσιακούς ο νόμος για τα μεγάλα ύψη που έβαλε η Χούντα σε όλη την υπόλοιπη χώρα. Στην περίοδο 67-74, την περίοδο της Χούντας, στην υπόλοιπη Ευρώπη η ανάγκη της προστασίας και της διατήρησης της νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς κατοχυρώνεται με διεθνείς αποφάσεις και επίσης επίσημες διακρατικές συμβάσεις, τις οποίες άλλοτε συνυπογράφει η χώρα μας και άλλοτε όχι. Στην Ελλάδα βασικό ρόλο παίζει την περίοδο αυτή η ιδιωτική πρωτοβουλία. Είτε πρόκειται για καθαρά προσωπικές ενέργειες, όπως είναι η περίπτωση του ακαδημαϊκού Παύλου Μιλωνά και οι αποτυπώσεις του Αγίου Όρους, είτε για ανώτερους δημοσίους υπαλλήλους των Υπουργείων Εσωτερικών, Δημοσίων Έργων, Παιδείας κλπ. Όπως ήταν ο Προκόπης Βασιλιάδης των Δημοσίων Έργων, στενός συνεργάτης του Καραμαλή στη συνέχεια, ο Αχιλλέας Πανός από τους πιο ενδιαφέρον στο Υπουργείο Οικισμού, από τους πιο ενδιαφέροντες αρχιτέκτονες που του ανατέθη η Προεδρία ακριβώς γιατί ήταν ο μόνος που είχε λόγο εναντίον της Χούντας και ούτω καθεξής. Φαίνεται η Χούντα όμως πρέπει να πούμε ότι δεν ενοχλείται με τα θέματα των παραδοσιακών οικισμών και δεν φέρνει καμία αντιρρήση. Φαίνεται ότι το θέμα δεν τους αφορά, αρχίζει να τους αφορά στη συνέχεια, αλλά και πάλι θετικά. Αυτό που λείπει δυστυχώς είναι ο συντονισμός. Όπως παρατηρεί ο Υπουργός Πολιτισμού Κωνσταντίνος Τρυπάνης, ένας από τους πιο επιτυχημένους από ό,τι λέγεται υπουργούς πολιτισμού, σε ομιλία του στην τριήμερη συνάντηση που διοργανώνει η ελληνική εταιρεία τον πρώτο μετά τη Χούντα έτος, το Φεβρουάριο του 1975, με θέμα προστασίας μνημείων και παραδοσιακών οικισμών. Σε αυτή τη συνάντηση θα επανέλθουμε. Οι φορείς αυτή τη στιγμή είναι διασπαρμένοι σε διάφορα υπουργεία, σε διάφορες υπηρεσίες και ο συντονισμός είναι το πράγμα το οποίο είναι το δυσκολότερο και πλέον αναγκαίο αυτή τη στιγμή και αυτή τη στιγμή που μιλάω, καθώς βεβαίως και ένα θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο μπορούμε να προχωρήσουμε και με το οποίο μπορούμε να αντικρίσουμε το μέλλον. Δυστυχώς το θέμα του συντονισμού δεν έχει ακόμα λυθεί και οι αρμοδιότητες εξακολουθούν να μοιράζονται σε δύο μόνο τουλάχιστον υπουργεία. Από το 67 λοιπόν μέχρι το 73 έχουν πραγματοποιηθεί μια σειρά μελετών από το Υπουργείο Συντονισμού όπου επισημαίνονται σε μεγαλύτερο ή μικρότερο ποσοστό η ανάγκη για προστασία των παραδοσιακών μας οικισμών και η διατύπωση σχετικών προγραμμάτων για τη Χίο, τα Χανιά, το Ρέθυμνο, την Ανδρίτσενα, τη Μύκονο, τη Ρήνια, την Καστοριά. Αν προσέξετε, όλα αυτά τα μέρη είναι καθαρά τουριστικά μέρη. Από τα σημεία σταθμού της περίοδου είναι η ανάθεση της μελέτης της παλιάς πόλεως των Αθηνών, της Πλάκας, το καλοκαίρι του 1973, από τον τότε Διευθυντή της Υπηρεσίας Ρυθμιστικού Σχεδίου Κώπη Βασιλιάδη, στη διεπιστημονική ομάδα του καθηγητή του MEP Διονύση Ζήβα,
Η μελέτη και η εφαρμογή της ευτυχώς σήμερα αποτελεί το πρώτο πραγματοποιημένο υπόδειγμα, αλλά έγινε βέβαια μετά τη Χούντα. Και σε αυτό το καταπληκτικό για μένα, την καταπληκτική για μένα εφαρμογή, η καθαρή αρχή ήταν ο τουρισμός από πίσω. Συνοψίζοντας πάντως, μπορούμε να πούμε ότι οι πρώτες κρατικές ενέργειες για τη διάσωση των παραδοσιακών οικισμών έγινε την περίοδο της δικτατορίας. Φυσικά αυτό δεν οφείλεται, όπως είπαμε, στους ηγέτες της, αλλά στους διευθυντές των Υπουργείων και, όπως ήδη είπαμε, στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Άλλωστε, ίσως αυτές οι ενέργειες δεν ενοχλούσαν καν το ιδεολογικό υπόβαθρο της Χούντας. Αντίθετα, ίσως να εντασσότανε από μια άποψη αυτές. Δηλαδή, μετά τις χλαμίδες και τα σανδάλια, έχουμε τώρα τα σεγούνια και τις παναγούλες. Και αυτό είναι φυσικό και το ευαίσθητο σημείο της προστασίας και της σωτηρίας κάθε στοιχείου της παράδοσης και όχι μόνο στο χώρο των παραδοσιακών οικισμών. Ο πρώτος χρόνος μεταπολίτευσης συμπίπτει με έναν ιδιαίτερο ένα ιδιαίτερο σημαντικό γεγονός για την προστασία των μνημείων και των παραδοσιακών οικισμών της Ευρώπης. 4 χρόνια πριν, το Συμβούλιο της Ευρώπης, σε συνεργασία με την Πανευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Καταχώρες Οργανώσεων Προστασίας του Περιβάλλοντος της Ευρώπα Νόστρα, είχε ανακηρύξει το 1975 ως έτος Ευρωπαϊκής Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς, με σύνθημα τη φράση «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας». Η φράση αυτή θεωρείται και είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί εμπεριέχει όλο το ουσιαστικό μήνυμα διατήρησης. Μεταφέρω εδώ αυτούσια τη θέση της ελληνικής εταιρείας, έτσι όπως αυτή εκφράζεται στον πρόλογο του τόμου «Προστασία μνημείων και συνόλων», πρόταση θεσμικού πλαισίου, η πρώτη οργανωμένη πρόταση θεσμικού πλαισίου που γίνεται το 1975. Σήμερα η θεώρηση της έννοιας μνημείου έχει πάρει διαστάσεις που ξεφεύγουν από κάθε παλαιότερο επιστημονικό και νομικό πλαίσιο, ενώ η ταλαιπωρημένη κοινωνία μας γυρίζει όλο και πιο θερμά προς το έργο του πρόσφατου παρελθόντος. Σε αυτά αποδίδει σημασίες όχι μόνο καλλιτεχνικές, αλλά και ιστορικές και εθνικές. Έτσι, η νέα έννοια της διατήρησης ολόκληρων συνόλων προβάλλει κάθε μέρα πιο έντανη και πιο επιτακτική. Μέσα από μια καινούργια πνευματική ενόραση, το ιδιαίτερο ιστορικό και πολεοδομικό ειδικό βάρος τους διεκδικεί πρωταρχικό ρόλο, οντότητα, στην υφισταμένη μορφή, αλλά και στην ανασύνθεση ή επέκταση των ευρωπαϊκών πόλεων. Η Ελλάδα της μεταπολίτευσης είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε αυτόν τον αγώνα της διάσωσης, με το 5ετές πρόγραμμα του ΚΕΠΕ που περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο με διατύπωση προτάσεων για την πολιτική προστασία των ιστορικών κέντρων των πόλεων. Το 1975 πάντα συστήνεται, λέει, αμέσως, γρήγορα μετά τη Χούντα, το υπόβαθρο υπήρχε. Συστήνονται από το Υπουργείο Δημοσίων Έργων ειδικές επιτροπές ελέγχου για τους παραδοσιακούς οικισμούς και μέσα στη διετία ορίζονται ειδικά διατάγματα. Το 1977 εκδίδεται το πρώτο διάταγμα που αφορά 411 από τους 2.238 που είχαν χαρακτηριστεί ως χρήζοντες προστασίας από το Υπουργείο Εσωτερικών. Την ίδια περίοδο το ΥΠΕΧΟΔΕ προχωρήσε και η ρήξη ιστορικών τόπων περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλους και αμέσως μαζί του, σε αντίστοιχες κηρύξεις και το Υπουργείο Πολιτισμού, όπου τα αλλοεπικαλύψεις είναι κάτι που δημιουργεί και συνεχίζει να δημιουργεί ένα συνεχές μπέρδεμα σε πολίτες, σε υπαλλήλους, σε φορείς. Στο χορό μπαίνει λίγο μετά ο ΕΟΤ, που ξεκινά το περίφημο πρόγραμμα αξιοποίησης παραδοσιακών οικισμών υπό την εποπτεία του Τζανί Τζανιτάκη και υπό την αρχιτεκτονική εποπτεία του Άρη Κωνσταντινίδη, του μεγάλου αυτού Έλληνα αρχιτέκτονα. Ως και η στάντη μελετώνται οι οικισμοί της Σίας, της Σαντορίνη, της Βάθιας στη Μάνη, των Μεστών στοιχείο, της Βυζίτας στο Πήλαιο, του Φυσκάρδου στην Κεφαλονιά και του Πάπιγκου στο Ζαγόρι. Για το αυτό σκοπό αυτό μελετήθηκε μετατροπή κάποιων σπιτιών σε ξενώνες, καθώς και βασικοί κοινόχρηστοι χώροι
πλατείες, καφενεία, παραδοσιακά εργαστήρια. Αν και το πρόγραμμα αυτό φέρει τη σφραγίδα του Κωνσταντινίδη και έχει όλη την αυστηρότητά του, εντούτοις είναι το πρόγραμμα που τελικά σταδιακά καταφέρει να διαλύσει ένα σωρό παραδοσιακούς οικισμούς. Είναι δηλαδή περίπου το ίδιο με την αγάπη του Πικιόνι για την παράδοση που οι μιμητές της καταφέρουν να καταστρέψουν ό,τι καλό έχει κάνει ο Πικιόνις. Δεν θα μπω στον πειρασμό να παριθμίσω το τι γίνεται από το 1974 μέχρι το 2014. Προφανώς έχουν γίνει πολλά. Ήμουν 9 και γέρασα, που λέει η παροιμία. Ίσως ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της μεταπολίτευσης είναι η ίδρυση του 1989 μεταπτυχιακού τμήματος Σχολή Αρχιτεκτώνων του Εθνικού Μητσοβίου Πολυτεχνείου, σχετικού με τη συντήρηση και αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων και συνόλων, και αμέσως ύστερα αντίστοιχο τμήμα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, έτσι που να μπορεί να στελεχωθεί πλέον το δυναμικό της χώρας από ανθρώπους που όχι μόνο ξέρουν αποκατάσταση, αλλά ξέρουν τι σημαίνει για την Ελλάδα αποκατάσταση. Μέχρι τότε οι περισσότεροι είχαν σπουδάσει στο Εδιμβούργο με εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Είναι άλλο να αποκαθιστάς ένα χωριό στη Μακεδονία, προφανώς, και άλλο έναν πύργο στη Σκωτία. Και έτσι το σύνολο των νέων μηχανικών είναι σήμερα σε θέση, μαζί με κάτι μαθήματα που γίνονται στο πρακτικιακό επίπεδο, να αντιληφθεί τη βαρύτητα του θέματος. Παρόλο που, κατά τη γνώμη μου, οι άνθρωποι που θα πρέπει να κάνουν αναστηλώσεις θα πρέπει να είναι μόνο οι εξειδικευμένοι. Φυσικά, από τη θεωρία στην πράξη, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη. Και ακόμα μεγαλύτερη είναι ίσως η ερμηνεία που δίνει η κάθε ειδικότητα επιστημόνων στα θεωρητικά κείμενα και στον τρόπο που αυτά υλοποιούνται στην πράξη. Και πολύ περισσότερο όταν εμπλέκεται σε αυτή, με αγαθή ή όχι πρόθεση, η πολιτική, τα οικονομικά και τα άλλα συμφέροντα. Θα ήθελα να πιστεύω ότι οι επεμβάσεις των μη ειδικών είναι καλοπροαίρετες και προέρχονται από άγνοια σε μεγάλο βαθμό, αλλά η μακρόχρονη θητεία μου στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων δεν με πείθει ότι ο κόσμος μας είναι όμορφος και αγγελικά πλασμένος. Νομίζω ότι τώρα έχει έρθει η ώρα να γίνει ένας υπεύθυνος συλλογικός και συνολικός απολογισμός, κυρίως λόγω του κινδύνου του τουρισμού που ενεδρεύει και ενεδρεύει άγρια. Ο τουρισμός είναι μια παγκόσμια βιομηχανία. Είναι ένα πολυεπίπεδο φαινόμενο που ιδιαίτερα σε εποχές οικονομικής κρίσης όπως σήμερα στην Ελλάδα μπορεί να γίνει ιδιαίτερα χρήσιμος και κερδοφόρος, αλλά και ιδιαίτερα επικίνδυνος και καταστροφικός. Οι παραδοσιακές μας πληθυσμοί και τα τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλους κινδυνεύουν όσο ποτέ άλλοτε, κατά τη γνώμη μου, να γίνουν από μικρά ανοιχτά μουσεία αρχιτεκτονικής στην καλύτερη περίπτωση μέχρι Disneyland στη χειρότερη. Από το Υπουργείο Τουρισμού ακούσαμε ότι μια νέα εποχή στην ανάπτυξη των τουριστικών υποδομών έρχεται, βασισμένη σε μια σύγχρονη θεώρηση της αλληλεπίδρασης με το πολιτιστικό κεφάλαιο. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Δεν αμφισβητώ την καλή διάθεση του Υπουργείου, ούτε της Υπουργού, που ήδη προσέφεραν πολλά στο χώρο του τουρισμού, αλλά τρομάζω μπροστά στις χωρίς παραδείγματα θεωρήσεις και θεωρίες που κυκλοφορούν. Ποιο ακριβώς είναι το πολιτιστικό μας κεφάλαιο και πού ακριβώς εντάσσονται οι περιοχές ιδιαιτέρου φυσικού κάλους και οι παραδοσιακοί μας οικισμοί? Στον τόπο τοπία τουρισμού που ακολούθησε την έκθεση στην Biennale υπάρχουν κάποια εντελώς εξειδικευμένα και ενδιαφέροντα θέματα. Οι πιο πρόσφατες εξελίξεις στον τομέα αυτό αναφέρονται συχνά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, στο ραδιόφωνο, στην τηλεόραση και ίσως σας είναι λίγο πολύ γνωστά.
Όχι ακριβώς. Άλλοτε παρουσιάζονται εξοραϊσμένα, άλλοτε ακριβώς το αντίθετο, ανάλογα με τις προθέσεις του συντάκτη, τις γνώσεις του, τις πολιτικές του πεποιθήσεις, την επιπολαιότητά του και πάει λέγοντας. Στον αιώνα της άκρητης πληθωρικής πληροφόρησης, η ανάγκη της κριτικής σκέψης για τη δημιουργία προσωπικής άποψης είναι νομίζω περισσότερο αναγκαία από ποντέ. Και για να επανέλθω στο θέμα της πολιτιστικής κληρονομιάς και τους παραδοσιακούς οικισμούς, θα αναφέρω κάποια ενδεικτικά παραδείγματα που νομίζω ότι φανερώνουν το μέγεθος και τον κίνδυνο του προβλήματος. Σε κάποιο πρόσφατο άρθρο σχετικά με τον ελληνικό τουρισμό, ο συγγραφέας, γνωστός επιστήμονας αρχιτέκτονας, αναφέρεται στους παραδοσιακούς οικισμούς της Μυκόνου και στην προσοχή που πρέπει να δοθεί ώστε αυτοί οι παραδοσιακοί οικισμοί με όμικρον γιώτα να μην αλλοιωθούν. Αγνοώντας όμως ότι η Μύκονος εκτός από τη χώρα είχε έναν και μόνο παραδοσιακό οικισμό. Όλοι οι άλλοι είναι νέο παραδοσιακοί με ό,τι αυτό σημαίνει. Δεν θέλω να μιλήσω για αυτά που λέει ο Άρης Κωνσταντινίδης, γιατί πιστεύω ότι ήταν και λίγο υπερβολικός, αλλά ίσως κάποια από αυτά πρέπει να τα ξαναθυμηθούμε. Στην περίπτωση λοιπόν της Μυκόνου, της Σαντορίνης και δυστυχώς πολλών κυκλαδίτικων νησιών μας, ο πληθωρικός Έλληνας, έχοντας πλέον βεβαιωθεί για την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και την ανταπόδοσή της σε τουριστικό επίπεδο, προσπαθεί να την αυξήσει. Στους ορεινούς παραδοσιακούς οικισμούς αντίστοιχα, επειδή ο τουρισμός απευθύνεται κυρίως στους νεοέλληνες, τα πρότυπα έρχονται από το Τυρόλο και λιγότερα από τη Μακεδονία και τη Θράκη. Ίσως λοιπόν να πρέπει να κλείσω με κάτι που δεν μ' αρέσει να το κάνω ποτέ, αλλά θα το κάνω. Με κάποια λόγια ενός μεγάλου άντρα, που εγώ τουλάχιστον θεωρώ μεγάλο. Δεν μου αρέσει να κλείνω έτσι, γιατί μου θυμίζει πολύ τους λόγους των γυμνασιαρχών μας στα γυμνάσια, που είχαν ένα φινάλε έτσι, απόσπασμα από κάπου. Αλλά, αυτό μου αρέσει και θα τον βάλω. Λοιπόν, ο Γιάννης Θεοδρακόπουλος, που πέρα από τα αρχιτεκτονικά προβλήματα της γενιάς του, ήθελε να πιστεύει ότι ο Homo Economicus και ο Homo Technicus δεν είναι δυνατόν να λάβουν στην Ελλάδα τη σκληρότητα και τη συχνότητα που συναντούν αλλού, έγραψε ότι είναι αντίθετο με το χαρακτήρα μας να δεχθούμε ότι ο οικονομικός και τεχνικός άνθρωπος είναι δυνατόν να καλύψει ποτέ όλη την επιφάνεια της ζωής του και ότι αυτό το είδος ανθρώπου μπορεί ποτέ να γίνει βάση για σύνδεση της ζωής, γιατί όπου η οικονομία και η τεχνική γίνονται αυτοσκοποί, αποσυνθέτουν τα μυθικά στοιχεία της ζωής, δηλαδή την ανώτερη ενότητα και μεταφυσική ρίζα της. Μέσα λοιπόν σε μια Ελλάδα του 45, το 45 τα γράφει, που μόλις έβγαινε από τον πόλεμο, μέσα σε μια κρίση και σε μια σύγχυση, που σε πολλά σημεία έμοιαζε με τη σημερινή, όπου η ζωή είχε γίνει απαγωνιστική, ταυτόχρονα και αγωνιώδης και αγχωτική, ο Γιάννης Θεοδρακόπουλος λέει: «Το τι θα πέσει και το τι θα μείνει όρθιο δεν θα τα αποφασίσει η σύγχυση, αλλά η ανάγκη του ιστορικά δοκιμασμένου λαού μας, που με τόση εγκαρτέρηση αντιμετωπίζει την ύπαρξη και τη δικαίωσή του». Ίσως σήμερα περισσότερα από ποτέ άλλοτε τα λόγια του έχουν μια δική τους δυναμική αλήθεια. Ευχαριστούμε την κυρία Καρδαμίτση Αδάμη για την εισήγησή της και ολοκληρώνουμε τον κύκλο των εισηγητών με τον καθηγητή κύριο Θάνο Βερέμη, ο οποίος δίνει σε πολύ μεγάλη απόσταση, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, για να βρίσκεται κοντά μας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το συγχαίρουμε. Ίσως το γεγονός ότι είναι και δημοτικός σύμβουλος συνέβαλε σε αυτό. Το θέμα του είναι στρατός και δικτατορία. Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά που κατάφερα να φτάσω και έτσι
Οι σκέψεις μου για το στρατό δεν είναι άγνωστες στο μεγάλο κοινό, δεν είναι δικές μου καν, είναι νομίζω γενικά αποδεκτές. Το ενδιαφέρον με τον ελληνικό στρατό ως προς τις αναμίξεις του στην πολιτική είναι ότι άρχισε να αναμειγνύεται τον 20ο αιώνα, όταν απέκτησε κάποιο ειδικό βάρος. Πριν από αυτό ο στρατός ήταν μάλλον αδύνατος, δεν ήταν καν σε θέση να πραγματοποιήσει τον βασικό του ρόλο της άμυνας μιας χώρας. Τον 20ο αιώνα, όταν μετά από τις διάφορες αλλαγές της πρώτης δεκαετίας καταφέρνει να αποκτήσει ένα μέγεθος και μια σημασία, τότε επεμβαίνει στην πολιτική και έχουμε σειρά επεμβάσεων οι οποίες παραδόξως, αλλά όχι πάντα παραδόξως, γίνονται δεκτές από το μεγάλο κοινό, από το μεγάλο κοινό της ελληνικής και πολιτικής και λαϊκής ψήφου, ας πούμε. Το 1909 είναι νομίζω η βασικότερη και σημαντικότερη πρώτη παρουσία. Έπειτα το 1916, το 1922 και σειρά άλλων επεμβάσεων στρατιωτικών που είτε έχουν εθνικό, ας το πούμε, περιεχόμενο για να μπαλώσουν μια καταστροφή, για να συσπυρώσουν το έθνος, είτε ένα κορπορατιστικό χαρακτήρα για να προωθήσουν συμφέροντα, μικροσυμφέροντα στρατιωτικών και πολιτικών. Υπάρχει λοιπόν μια σχέση επικοινωνίας μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών και φτάνουμε στο μεταπολεμικό ρόλο του στρατού, ο οποίος είναι πάλι υποστηρικτικός των πολιτικών, θα έλεγα. Μετά τον εμφύλιο, ο στρατός είναι πλέον ο στυλοβάτης του έθνους, των νικητών του εμφυλίου, και μέσα σε αυτό το στρατό ενδυμούν διάφορα στοιχεία από τους κορπορατιστές, όπως έλεγα πάλι, οι οποίοι προωθούν τα συμφέροντά τους τα επαγγελματικά, έως τους λιγότερο εμπλεγμένους, τους εθνικούς, ας πούμε, στρατιωτικούς, οι οποίοι ασχολούνται και με τα συμφέροντα του έθνους. Θα έλεγα ότι πίσω από την σύγκρουση στέμματος και πολιτικής, δηλαδή Παπανδρέου και Κωνσταντίνου, τότε μονάρχη, υπάρχει αυτή η παλιά αναμέτρηση ανάμεσα στους πολιτικούς ή τους πολιτικάντιδες, όπως θέλετε, και τους και το στέμμα. Το ίδιο συνέβη το 16 άλλωστε, ο Ελευθέριος Βενιζέλος, ένας πολιτικός διαφορετικού διαμετρήματος από τους επιγόνους του, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να δημιουργήσει ένα στρατιωτικό κίνημα στη Θεσσαλονίκη και δι' αυτού να επιβάλλει την εξωτερική του πολιτική. Η ιστορία λέγεται, επαναλαμβάνεται, σαν κωμωδία, και πράγματι το 65 θα ήταν κωμωδία αν δεν είχαμε το κίνημα του 67, το στρατιωτικό. Λέω κωμωδία κυρίως γιατί όλα όσα συμβαίνουν είναι σαν να τα έχουμε δει σε κάποια παλιά προβολή. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι ότι για στρατιωτικούς μικροπολιτικούς λόγους συγκρούονται οι θεσμοί και πάλι, με το γνωστό αποτέλεσμα να δοθεί ευκαιρία στους κορπορατιστές, θα έλεγα, κινηματίες, να έρθουν στα πράγματα και να επιβάλλουν την παρουσία τους για μια επταετία. Τώρα, είναι εντυπωσιακή η ταχύτητα με την οποία έγινε η μετάβαση από την στρατιωτική δικτατορία στην μη στρατιωτική δημοκρατία. Και λέω εντυπωσιακή γιατί πράγματι 7 χρόνια είναι πολλά ώστε να μπορέσει να εγκατασταθεί ένα σύστημα έστω και σαν αυτό που είχαμε, δηλαδή ψευδό εθνικό στρατιωτικό. Όταν κατέρευσε τελικά η δικτατορία για έναν πάρα πολύ σοβαρό λόγο, για το Κυπριακό, η μετάβαση έγινε πολύ γρήγορα γιατί ακριβώς έχασε όποια ερίσματα θα μπορούσε να έχει σε ένα κοινό το οποίο ήταν
μάλλον ευχαριστημένο από την ροή των οικονομικών πραγμάτων, δηλαδή κατανάλωνε πολύ περισσότερο κατά κεφαλήν από ότι οποτεδήποτε στο παρελθόν. Δεν λέω ότι αυτό οφειλόταν βέβαια στους στρατιωτικούς. Είχαν την ευτυχία να βρίσκονται εκείνη τη στιγμή στην εξουσία, όταν και η Ευρώπη αναπτυσσόταν πάρα πολύ γρήγορα και η Ελλάδα εισέπρατε τα ωφέλη αυτής της ανάπτυξης. Και έτσι πρέπει να πούμε ότι κακά τα ψέματα, επειδή έζησε εκείνη την εποχή, η αντιχουντική δραστηριότητα περιοριζόταν είτε σε μία πολιτική μερίδα διωγμένων κυρίως ανθρώπων ή στους διανοούμενους της εποχής, τους φιλελεύθερους που ήθελαν να δουν μια Ελλάδα να προοδεύει και να εξυγχρονίζεται. Ήταν δηλαδή μια υπόθεση μικρή. Το μεγάλο κοινό ζούσε την ευτυχία της κατανάλωσης που δεν είχε ποτέ ζήσει στο παρελθόν. Όμως η καταστροφή στο Κυπριακό διευκόλυνε πάρα πολύ την αλλαγή και διευκόλυνε και την κάθαρση, θα έλεγα, ώστε να μην υπάρξουν παρά ελάχιστες αντιδράσεις. Θα έλεγε κανείς ότι θα γινόταν κάποια αιματοχυσία αυτό το διάστημα, όταν έστω και φιλική προς τη μεγάλη μερίδα των στρατιωτικών πολιτικοί ανέλαβαν την εξουσία, αλλά δεν έγινε τίποτα. Αντίθετα, με μικρές αλλαγές στο στράτευμα, άλλαξαν οι κορυφαίοι ηγέτες του στρατού, ο αρχηγός Γεθά, ο Αρμπούζης, ο οποίος είχε αρνηθεί να συμπλέψει με τους κινηματίες, και ορισμένοι άλλοι, και σιγά σιγά βλέπουμε το στρατό να επανέρχεται σε μια λειτουργία όπου οι πολιτικοί έχουν το πάνω χέρι και ρυθμίζουν τα πράγματα. Καλώς στην πρώτη περίοδο, την Καραμανλική, τα πράγματα είναι πιο εύκολα, γιατί ο στρατός αναγνωρίζει στον Καραμανλή έναν ύπατο αρμοστή των ζητημάτων του στρατού. Ωστόσο, τα πράγματα φαίνεται να δυσχεραίνουν ή θα έπρεπε να είναι δυσχερέστερα όταν αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μάλιστα είχε ένα πολύ σοβαρότερο λόγο να βρίσκεται αντιμέτωπος με την κοινή γνώμη των στρατιωτικών, γιατί είχε υποσχεθεί ότι θα αποσύρει την Ελλάδα από το ΝΑΤΟ και ότι θα αλλάξει, εν πάση περιπτώσει, την κοινωνία ριζικά. Δηλαδή αυτό για το οποίο κινήθηκαν οι κινηματίες του 1967 για να σώσουν την Ελλάδα από ένα είδος Παπανδρέου εκείνη την εποχή, που δεν ήταν ακόμα ορατό ή απολύτως ορατό, συνέβη το 1981. Ο στρατός βέβαια δεν αντέδρασε, άλλωστε, όπως είπα, η κρίση είχε επιβάλλει μια κάθαρση στο στρατό, αλλά ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου φαντάζομαι ότι δεν θα κοιμόταν το βράδυ, θα θυμόταν εκείνο το παλιότερο βράδυ που τον ξύπνησαν οι στρατιωτικοί στο σπίτι του και όλα τα επόμενα. Παρόλα αυτά δεν συνέβη τίποτα δραματικό, και πρέπει εδώ να θυμηθούμε ότι την περίοδο αυτή της συζητήσεως αν η Ελλάδα μένει ή φεύγει από το ΝΑΤΟ, είχε ήδη προηγηθεί μία έξοδος από το στρατιωτικό τουλάχιστον σκέλος του ΝΑΤΟ και μάλιστα από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Όλο το διάστημα έως το 80-81 η Ελλάδα προσπαθεί να επανέλθει στο ΝΑΤΟ, διότι αισθάνεται αποδυναμωμένη έναντι της Τουρκίας. Και η προσπάθεια αυτή και η αγωνία της επανόδου για να προστατευθούν εθνικά συμφέροντα περνάει βέβαια και στην αντιπολίτευση πρώτα και μετά στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Είναι λοιπόν παράδοξο ότι ενώ ο αρχηγός του κόμματος υπόσχεται την έξοδο από το ΝΑΤΟ, η προσπάθεια όλων των άλλων είναι η επιστροφή. Και νομίζω ότι και ο ίδιος αντιλαμβάνεται πολύ γρήγορα ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα στην πολιτική, ότι δεν είναι λέω και κάνω, αλλά λέω και ξελέω όταν πρέπει να ξεπώ. Και αυτό ακριβώς έκανε, ευτυχώς, ίσως και για τον ίδιο, αλλά ενδεχομένως και για τα εθνικά συμφέροντα. Τώρα, την ίδια εποχή, μάλλον το 1983, ρυθμίζεται και το ζήτημα
των βάσεων και της αμερικανικής παρουσίας στην Ελλάδα. Εκεί το έργο του είναι πιο δύσκολο, αλλά και οι χειρισμοί πιο λεπτοί. Καθιερώνεται η περίφημη φράση «Είναι η αρχή της απόσυρσης των βάσεων». Και βέβαια η διακομόδηση αυτής της διατύπωσης από κωμικούς της εποχής, το περίφημο «φεύγουν οι βάσεις που μένουν ή μένουν οι βάσεις που φεύγουν», γιατί γινόταν αυτή η τότε συζήτηση τι ακριβώς συμβαίνει. Το βέβαιο είναι ότι οι βάσεις έμειναν, αλλά όχι ολότελα, μειώθηκαν σημαντικά. Μπορώ να πω ότι μετά από μερικά χρόνια αναρωτιόντουσαν όλοι αν ήταν για καλό ή για κακό της ελληνικής οικονομίας, γιατί ήταν και μια πηγή εισοδημάτων οι βάσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει η εθνική υπερηφάνεια επιτέλους διατηρήθηκε και μπορούσε και ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου να επέρεται γι' αυτό και να λέει ότι να είδατε, εμείς διώξαμε τις βάσεις χωρίς την παραμικρή ανομαλία. Τώρα, τι γίνεται μέσα στον ίδιο το στρατό? Το σημαντικότερο πράγμα που θα πρέπει να θυμόμαστε ίσως είναι ο νόμος του 1977-660, όπου η κυβέρνηση επανακτά την κυριότητα των αποφάσεων μέσα στην στρατιωτική, στις προαγωγές και σε όλα τα σημαντικά του στρατού, αλλά δίνεται και μια αυτονομία στους κλάδους τους διάφορους, ώστε να αισθάνονται ότι ναι μεν έχασαν την εξουσία, αλλά απέκτησαν μια αυτονομία μέσα στο δικό τους το κύκλο των εργασιών. Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας, ΑΣΕΑ αρχικά, μετά ΚΙΣΕΑ, διορίζει την ηγεσία του στρατού. Ποιοι είναι εκεί? Είναι ο Πρωθυπουργός, οι σημαντικότεροι υπουργοί, ο Υπουργός Στρατιωτικών βεβαίως, και οι στρατιωτικοί παραμένουν συμβουλευτικά αλλά όχι αποφασιστικά. Το ενδιαφέρον λοιπόν είναι ότι μέσα σε μικρό σχετικά διάστημα ο στρατός επανέρχεται, ή μάλλον δεν επανέρχεται, έρχεται για πρώτη φορά θα έλεγα, αποκτά ένα ρόλο που προσυδειάζει τους στρατιωτικούς, δηλαδή να ασχολούνται με αμυντικά ζητήματα και όχι πολιτικά. Και πράγματι, τουλάχιστον την πρώτη πενταετία του Πασόκ ή ίσως και δεκαετία, επειδή ίσως ο στρατός είναι μόνο κομματικός ακόμα, δεν έχουμε υποθέσεις συγκρούσεων πολιτικών κομματικών στο στρατό. Θα έλεγα ότι η πρώτη πενταετία του Παπανδρέου είναι η πιο ευνοϊκή για την πολιτική εξουσία, απαλλαγμένη από στρατιωτικές εσωτερικές κομματικές συγκρούσεις. Βέβαια σιγά σιγά και ο στρατός αποκτά τις κομματικές του συνήθειες, άλλωστε το Πασόκ δεν κάνει μεγάλη προσπάθεια για να αποφύγει κάτι τέτοιο, το αντίθετο θα έλεγα, του αντίον, δημιουργεί δικές του ομάδες μέσα στο στρατό, ώστε κατά την δεύτερη περίοδο της την τρίτη μάλλον περίοδο της μεταπολιτεύσεως ο στρατός γίνεται πάλι αντικείμενο εσωτερικών συγκρούσεων. Η μία είναι η περίπτωση του Υπουργού Εξωτερικών Άμυνας του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος επαναφέρει τον αρχηγό της αεροπορίας, τον πρώην αρχηγό των Σταθιά, με αποτέλεσμα βέβαια να δημιουργηθεί πρόβλημα στις προαγωγές. Κάθε επιστροφή αποστράτων στο στρατό δημιουργεί στην ιεραρχία ή μάλλον στις προαγωγές αναταράξεις και ανομαλίες. Η δεύτερη περίπτωση είναι ο Ναύαρχος Λιμπέρης, ένας κατά τα πάντα πολιτικοποιημένος αξιωματικός, ο οποίος επανέρχεται με αποτέλεσμα να διαταραχθεί πάρα πολύ η ομαλή προαγωγή στο στρατό. Ευτυχώς όλα αυτά δεν μακροημερεύουν. Ζουν ένα διάστημα, δημιουργούν κάποιες αναταραχές και φασαρίες, αλλά το προέχον ζήτημα που είναι η άμυνα της χώρας επιβάλλει ένα είδος ομαλότητας στον στρατιωτικό βίο. Μπορούμε λοιπόν εν κατακλείδη, για να μην σας κουράσω πολύ περισσότερο, να πούμε ότι
ο στρατός, όπως και πολλοί άλλοι θεσμοί στην Ελλάδα, επωφελούνται από την κρίση, δηλαδή επωφελούνται με την έννοια του ότι καθαίρονται, ξεκαθαρίζουν και βελτιώνονται από αυτήν την μεγάλη κρίση της, του 1974 στην περίπτωση της Ελλάδος, και έτσι όλες αυτές οι, τα προηγούμενα που ανέφερα δεν θα τα ξαναδούμε τουλάχιστον μέχρι σήμερα, και δεν υπάρχουν και ορατά σημεία ότι μπορεί να επανακάμψουν. Αναρωτιέται κανείς λοιπόν αν είναι μοίρα αυτής της χώρας να πορεύεται και να βελτιώνεται με μεγάλες κρίσεις. Αν αυτό ισχύει και για τη σημερινή μας ιστορία, τότε μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα ρόδινο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον καθηγητή κύριο Βερέμη. Βέβαια έχουμε υπερβεί τον προβλεπόμενο χρόνο, αλλά αν υπάρχει ακατάβλητη βούληση για μια-δυο ερωτήσεις στους εισηγητές, να υποβληθούν. Υπάρχει. Ο κύριος Χατζηβασιλείου. Πρώτη και μόνη. Α, και δεύτερος. Εντάξει, κύριε Χατζηβασιλείου. Είναι μια ερώτηση και στην κυρία Αδάμη και στον κύριο Καζάκο, που έχει να κάνει αφενός με τη βιωσιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης για τον κύριο Καζάκο και με τα ζητήματα περιβάλλοντος και πολιτικής κληρονομιάς. Νομίζω ότι καλό θα ήταν, τουλάχιστον από τη δική μου την έρευνα, καλό είναι να βάζουμε μέσα, αναρωτιέμαι και στην όλη η εικόνα, το πρόβλημα της απομόνωσης της διεθνούς. Δηλαδή, τα προγράμματα τα περιβαλλοντολογικά ξεκινάνε, βέβαια έχουν ξεκινήσει κάποιες από τα τέλη της δεκαετίας του 60, συμβαίνει να ψάχνω τέτοια πράγματα ακριβώς αυτόν τον καιρό. Το 72 είναι το μεγάλο πρόγραμμα του ΟΣΑ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ακολουθεί η πολιτική των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, βέβαια εμείς δεν είμαστε μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τότε. Επομένως, υπάρχουν οι διεθνείς διεργασίες. Ξεκινάει το πράγμα, η διάσκεψη στο Στοκχόλμης το 1972 κτλ. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα, ότι δεν μετέχουμε εμείς. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει το περιβαλλοντολογικό πρόγραμμα του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ έχει σειρά περιβαλλοντολογικών προγραμμάτων. Δεν μετέχει η Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι έξω. Ένας από τους λόγους που δεν μετέχει, και εδώ πέρα είναι η βιωσιμότητα και της οικονομικής ανάπτυξης, επειδή συμβαίνει να μελετάω αυτό το πράγμα ακριβώς. Το πρόγραμμα του ΝΑΤΟ δημιουργείται τέλη του 1969. Η Ελλάδα εκείνη τη στιγμή δηλώνει τη διάθεσή της να μετάσχει με μία πρόταση για κοινωνική ασφάλιση που λέει ο κύριος Καζάκος ότι δεν είχε. Και η απάντηση είναι των Σκανδιναβών, αν μπουν οι Έλληνες με πρόταση για κοινωνική ασφάλιση, εμείς φύγαμε από το πρόγραμμα. Γιατί την ίδια ακριβώς στιγμή έχει γίνει η προσφυγή στο Συμβούλιο της Ευρώπης, Δεκέμβριο του 1969, που δημιουργείται το πρόγραμμα του ΝΑΤΟ, φεύγουμε εμείς από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Δηλαδή υπάρχει ένα πρόβλημα συμμετοχής. Τώρα, ειδικά για μνημεία και για αποκατάσταση δεν έχω δει, αλλά ας πούμε το Παγκόσμιο Συνέδριο Σεισμολογίας του Σαν Φρανσίσκο, το 1971, έχω δει τα έγγραφα των Αμερικανών που πηγαίνει ο Φουκαράς, ο Έλληνας ο πρόξενος, δεν έχω βρει το όνομά του, και λέει, κοιτάξτε, με κάνανε εκπρόσωπο στο συνέδριο από την Αθήνα και δεν μου έχουν δώσει ούτε ένα χαρτί, μήπως έχετε να μου δώσετε βιβλιογραφία να αναζητήσω. Είναι μια εικόνα απομόνωσης, η οποία συμβαίνει ένα και φαύλος κύκλος. Δηλαδή, ακόμη και όταν θέλουν να μπουν κάπου, δεν είναι αποδεκτοί επειδή είναι αυτοί που είναι. Ευχαριστούμε τον κύριο Χατζηβασιλείου. Τον κύριο Χατζηβασιλείου, οι ερωτήσεις θα απαντηθούν εν συνόλο. Αν θέλετε να πείτε το όνομά σας για τα πρακτικά και από το μικρόφωνο, πατήστε ένα κουμπάκι. Σταματιάδης. Ακούγεται τώρα. Okay. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καζάκο κάτι που έχει σχετικά με τα οικονομικά θέματα. Υπάρχει βιβλιογραφία η οποία αναφέρεται σε αυτά που μας είπατε σήμερα. Υπάρχει. Υπάρχει μήπως και από εσάς τον ίδιο, δηλαδή για να προσθέσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλη ερώτηση, ναι. Σεσούρας,
Ποιος? Ο γνωστός. Ο γνωστός. Για σας κύριε Καζάκο, δεν αναφέρατε καθόλου την έννοια της ανισότητας. Και το άλλο το πνεύμα των συμφερόντων. Αυτά τα λέω σχηματικά, δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά είναι κρίσιμα. Δηλαδή όλος αυτός ο χώρος και βεβαίως είπατε μια κλειδί έκφραση ότι η δικτατορία στρέβλωσε την κατανομή των πόρων. Και αυτό απηχεί βεβαίως ότι δημιουργήθηκε ένα πλέγμα ανισοτήτων και πίσω από αυτό και απλά μόνο παρενθετικά να πω, μιλάω για τις ομάδες συμφερόντων που αναπτύχθηκαν και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, ποιες ήταν αυτές οι ομάδες συμφερόντων που επενέβαιναν σε οποιαδήποτε αντίληψη με εισαγωγικά μεταρρυθμίσεων που είπατε, εκτός από τα άλλα τα γραφειοκρατία. Και έτσι λέω παρενθετικά, τότε το ιδεολόγημα που είπατε ή ιδεολογικός αχταρμάς είπε να φτιάξει ένα ΕΣΥ, όπως ίσως πολλοί να ξέρετε, ήταν το σχέδιο Πάτρα. Και αυτόματα αυτό το πλέγμα των συμφερόντων το πέταξε έξω, ενώ το σχέδιο είχε προχωρήσει. Και γρήγορα στην κυρία Δάμη, απλά πάλι σημειολογικά θέλω να αναφέρω, είπατε βεβαίως το ανεκδοτικό για τον Καραμαλή, αλλά αυτό απηχεί ότι η πολεοδομική αναρχία που συνήθως την έχουμε σαν όρο είχε ξεκινήσει από τη διάρκεια της Χούντας ή το έκανε ένας βούλος μετά. Αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο. Και τέλος για τον φίλο μας τον κύριο Βερέμη, δεν είδα να έχεις jet lag αν ήρθες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κύριε Βερέμη. Δεν είδα να έχεις jet lag. Είσαι μια χαρά βλέπω, ναι. Αν με βλέπατε πριν από μία ώρα κοιμόμουν. Α, ναι, εσύ πάντα σε καθόλου. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω ότι εάν μπορούμε να φανταστούμε ότι ιστορικά συνεχίζεται μέσα στο στρατό, παύλα νέους αξιωματικούς, να υπάρχει ιστορικά η αντίληψη ότι μπορούν να παρεμβαίνουν στα πολιτικά πράγματα. Διότι οι νέοι αξιωματικοί ίσως να μαθαίνουν την ιστορία και να ξέρουν ότι πάντοτε υπήρχαν αυτές οι παρεμβάσεις. Και λέω μήπως και σαν αντίληψη έχει ξεφύγει πλέον. Είπατε σε μια σημείο βεβαίως ότι ασχολούνται με τα αμυντικά θέματα. Αλλά θα είναι ενδιαφέρον να το δει και κανένας από αυτή τη μεριά, δηλαδή, αν πλάθονται νέοι αξιωματικοί οι οποίοι μπορούν να κρατάνε μια αντίληψη τέτοια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η τελευταία ερώτηση από ό,τι αντιλαμβάνω. Ναι, Γιώργος Βαγγέλης λέγομαι, είμαι φοιτητής στο Ιστορικό Αρχαιολογικό και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καζάκο. Αναφέρατε αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία επί δικτατορίας και είπατε ότι είναι τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο όμως αυτά τα στοιχεία που κάπου τα έχει αντλήσει. Αποκλείουμε το ενδεχόμενο να έχουν παραποιηθεί αυτά τα στοιχεία, δεδομένου ότι ακόμη και μία μικρή αύξηση είτε στο ΑΕΠ είτε σε διάφορους τομείς της ελληνικής οικονομίας για λόγους προπαγάνδας είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο και κυρίως ένα δικτατορικό καθεστώς το οποίο ελέγχει και όλους τους κρατικούς μηχανισμούς. Και ένα δεύτερο ερώτημα είναι ότι είπατε ότι δώσανε πολλές παροχές αλλά ταυτόχρονα καταφέρανε να κρατήσουν έναν ισοστηλισμένο προϋπολογισμό. Αυτό σημαίνει ότι από κάπου αλλού, εκτός αν έχουν παραποιηθεί τα στοιχεία, έχουν κάνει κάποιες περικοπές. Και αν έχουμε τα στοιχεία, από πού έχουν γίνει αυτές οι περικοπές, άμα ήταν ζωτική τομή, οπότε γι' αυτό δεν υπήρχε και η διατηρησιμότητα, όπως είπατε, της ανάπτυξης. Αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Με την σειρά των εισηγήσεων να σας απαντήσουν τηλεγραφικώς. Τηλεγραφικώς. Το μόνο που μπορώ να απαντήσω τηλεγραφικά, συγγνώμη. Ναι, είναι του κυρίου Σταματιάδη, βιβλιογραφία. Θα μου δώσετε την ηλεκτρονική σας διεύθυνση και ευχαρίστως να σας στείλω. Η αλήθεια είναι ότι ήταν πιο θεωρητικό το δικό μου, η δική μου η προσέγγιση. Αν θέλετε, εδώ λειτουργώ περίπου όπως ο φωτισμός σε ένα θέατρο. Έτσι, άμα αλλάξεις το φωτισμό, μπορεί να έχεις μια έρημο. Άμα τον αλλάξεις πάλι, έχεις το Βόρειο Πόλο. Έτσι, είναι. Η θεωρία λοιπόν λειτουργεί κάπως έτσι, να αναδείχνει ορισμένα στοιχεία με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά. Άρα υπάρχει θέμα θεωρίας, βεβαίως. Έτσι. Αλλά αυτό βέβαια δεν μπορούσα να το συζητήσω εδώ. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο αφορά, δύο λεφτά, Χατζηβασιλείου, το θέμα της απομόνωσης.
Βέβαια. Δεν είχα ούτε περιθώριο ούτε το χρόνο να ασχοληθώ ειδικά με το θέμα της περιθωριοποίησης της Χούντας, ας πούμε, στο διεθνές και ιδιαίτερα στο ευρωπαϊκό σύστημα. Αλλά υπήρχε αυτή η περιθωριοποίηση και λόγω της στάσης των άλλων, αλλά και γιατί στην ίδια τη δικτατορία υπήρχαν δυνάμεις. Δεν λέω ότι όλοι ήταν έτσι. Ο Μακαρέζος, ας πούμε, ήταν άλλος. Διέφερε από τον Μπατακό, παραδείγματος χάρη. Έτσι δεν είναι? Ναι, ήταν πιο μορφωμένος, είχε μια επαφή με τον κόσμο, τα βλέπε διαφορετικά και αν θες, σε ένα σημείο διαφωνούσε κιόλας ή έπαιρνε άλλου είδους πρωτοβουλίες που δεν χωρούσαν στο μυαλό των πιο βραδυπορούντων τμήματων της δικτατορίας. Λοιπόν, αλλά υπήρχαν ισχυρές δυνάμεις αυτές, αυτό που λέμε οι βραδυπορούσες δυνάμεις της δικτατορίας, που ουσιαστικά απέριπταν όχι απλά τον κομμουνισμό, έτσι, αλλά και τη Δύση, τη δυτική κουλτούρα. Δηλαδή οι ίδιοι πίστευαν ότι αυτή είναι η παρακμή εκεί πέρα, τα κείμενα του Λαδά δηλαδή είναι χαρακτηριστικά για αυτή τη λογική, είναι παρακμή, είναι ατομικιστές, είναι υλιστές, ενώ σε όλα αυτά, σε αυτό το μοντέλο της Δύσης, αντιπαρέτασαν σε ένα δικό τους κόσμο τον νέο άνθρωπο που θα δημιουργεί το κάτω από το γενικό σύνθημα ελληνοχριστιανικός πολιτισμός, όπου ας σημειώσουμε, ας προσθέσουμε ότι ήταν ένα αμάγαλμα κακοχωνεμένων αντιλήψεων για την αρχαιότητα, τελετουργικού ηρωισμού και, αν θέλεις, άγνοιας του κόσμου γύρω-γύρω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δηλαδή, ένα μεγάλο τμήμα της δικτατορίας δεν μπορούσε να δει τον εαυτό να εντάσσεται μέσα σε αυτό που λέμε το ευρύτερο πλαίσιο της Ευρώπης, παρά μόνο θεωρητικά. Μερικές φορές έκαναν προσπάθειες, καμία αντίρρηση. Παραδείγματος χάρη, καθιέρωσαν, νομίζω το 1979 έγινε μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, το θεσμό του συνήγορου του πολίτη, το Ombudsman. Μάλιστα, τον καθιέρωσαν. Τυπικός εξυγχρονισμός, έτσι δεν είναι? Ποιον έβαλαν επικεφαλής? Το συνταγματάρχη τάδε, ξεχνάω το όνομά του, των υπηρεσιών ασφαλείας. Ήδη δηλαδή, ακόμα και όπου προσπαθούσαν να προσαρμόσουν τους θεσμούς στα, ας πούμε, ευρωπαϊκά δεδομένα, κάπου το υπονόμευαν με τον τρόπο που σκεφτόντουσαν. Καλά, έχουμε και άλλα τέτοια επεισόδια βέβαια εδώ, αλλά πρέπει να το δούμε. Και εκείνο που εμένα που με απασχολεί είναι περισσότερο οι μακροχρόνιες συνέπειες τέτοιων ιδεολογημάτων. Ενώ, να το πω πιο ομά, δεν το είπα προηγουμένως, ενός τριτοκοσμικού τρόπου αντίληψης των πραγμάτων, που τον ξεπερνά ο τρίτος κόσμος, έτσι, και ο οποίος βεβαίως είναι απειλή για την ίδια μας τη θέση, είτε στην Ευρώπη, είτε εν πάση περιπτώσει στον αναπτυγμένο κόσμο. Δεν λέω σαν και καλά στην Ευρωζώνη, έχω γίνει πιο μετριοπαθή στις προσδοκίες μου, έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάπου εκεί, ρε αδερφέ, έτσι, αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά την διεθνή απομόνωση. Τώρα, ο κύριος Ισούρας, ανισότητες, αναφέρθηκα, αλλά με άλλο τρόπο. Γιατί πράγματι, επί δικτατορίας, αυτό που έγινε, με δύο τρόπους, και θα έρθω και σε εσάς, ήταν το ότι διωγγώθηκαν τα μεσαία στρώματα, μικρομεσαία στρώματα, ιδιαίτερα στον χώρο της ιδιωτικής οικονομίας. Εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή η ανάπτυξη της οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία τροφοδοτήθηκε όχι μόνο από πιστώσεις, αλλά και από μια χαλαρή στάση απέναντι σε αυτή την οικοδομική δραστηριότητα, αλλά κυρίως με πιστώσεις, έτσι. Αυτή δημιούργησε αυτούς τους καινούριους μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Αν θες, εγώ τους καταλαβαίνω. Έτσι, δηλαδή μπαίνω στη θέση τους, βέβαια, σε ένα τέτοιο σύστημα αγωνίζομαι να τα βγάλω πέρα, να επιζήσω. Πώς θα τα βγάλω πέρα? Θα πάρω τα λεφτά που θα μου στείλει ο γιος μου από τη Γερμανία, θα φτιάξω ένα σπιτάκι, θα αρχίσω να νοικιάζω, μπορεί να βολέψω και την κόρη μου στο δημόσιο, αλλά κοιτάτε τι κάναμε. Φτιάξαμε δηλαδή ένα τέτοιο χώρο που ο καθένας παίζει διαφορετικούς ρόλους και διαμορφώνει ένα ιδεολόγημα αχταρμά. Έτσι, που ανταποκρίνεται σε αυτούς τους διαφορετικούς ρόλους, που δεν μπορεί να τους βάλει μαζί. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, το μόνο που μένει είναι η διέξοδο στα μεγάλα συνθήματα. Έτσι. Εθνική ανεξαρτησία και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, κάθε φορά που μιλάς για εξυγχρονισμό, παραδείγματος. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ανισότητες βέβαια υπήρξαν. Παρά το γεγονός ότι διωγγώθηκε αυτό το πράγμα, η πιο μεγάλη, η ελληνική οικονομική ελίτ, δεν είχα χρόνο για να τα εκθέσω αυτά, έχουμε και πολλά στοιχεία κιόλας, έτσι. Η δικτατορία, ενώ στην αρχή
ήταν ως και επιθετική απέναντι στην ελληνική οικονομική ελίτ, γιατί και ήδη ερχόντουσαν από κυρίως αγροτικές οικογένειες, που εξηγεί γιατί ενδιαφέρθηκαν για τους παραδοσιακούς οικισμούς. Αλλά σιγά σιγά άρχισαν να αποκαθιστούν τις επαφές τους με την οικονομική ελίτ και αντίθετα να προσπαθούν να δημιουργήσουν διάβλους επικοινωνίας και αμοιβαίας εξυπηρέτησης συμφερόντων. Θα έλεγα μάλιστα ότι εδώ στο τέλος είχαμε και ενδιαφέρουσες εσωτερικές αντιθέσεις μέσα στη δικτατορία, όπου διαφορετικοί υπουργοί υποστήριζαν διαφορετικούς ομίλους συμφερόντων για συγκεκριμένα σχέδια. Παραδείγματος χάρη για το περίφημο σχέδιο της Oceanic στη Βόρεια Ελλάδα. Έτσι, ο υπουργός Στάδε προωθούσε ένα όμιλο επιχειρηματιών Α, ο υπουργός Β ένα άλλο όμιλο επιχειρηματιών. Αυτά τα περιγράφει, μια και είστε ιστορικοί πολλοί εδώ πέρα, ο Χένρι Τάσκα, στα απομνημονεύματά του, πολύ ωραία. Έτσι. Και βέβαια εκεί δημιουργούνται ένα σωρό προβλήματα. Ναι, όντως υπήρξε κατά κάποιο τρόπο διασύνδεση τελικά διαφόρων τμήματων της δικτατορίας με διαφορετικούς ομίλους συμφερόντων. Όχι για πρώτη φορά, ούτε για τελευταία. Έτσι, ναι. Λοιπόν, αυτά για να... γιατί ήταν και λίγο σκόπιμα όσα έλεγα, κυρίως για λόγους αυτογνωσίας σήμερα. Εσείς τώρα, ενδιαφέρουσα ερώτηση. Ουσιαστικά δύο παραποιημένα στοιχεία, ξέρετε, να φύγουμε λίγο από αυτή την κουβέντα. Εγώ σας λέω, ας υποθέσουμε ότι είναι. Έχουν ελεγχθεί και επανελεγχθεί. Έκτοτε. Έτσι, τα στοιχεία που αναφέρομαι έρχονται από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας γύρω στο 1980 τόσο. Που βέβαια δεν είχε κανένα λόγο να ωραιοποιήσει τη δικτατορία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχουν λίγο αναθεωρηθεί οριακά πολλά στοιχεία, αλλά οι τάσεις είναι σαφείς. Αναθεωρήθηκαν σε επίπεδο Eurostat. Αν μπείτε στο διαδίκτυο του Eurostat, θα δείτε στοιχεία από το 1961 μέχρι σήμερα. Και αυτό και εκεί θα μπορείτε, γιατί έχουν γίνει εκεί αναθεωρήσεις, επανέλεγχοι, τούτο, εκείνο, τ' άλλο. Κάπου για να ξεφύγουν λίγο από το Greek Statistics, που δεν ήταν μόνο επινόηση το 1984, το 2004, έτσι. Έχει προϊστορία αυτό το πράγμα. Άρα εγώ τα εμπιστεύω με αυτά τα στοιχεία, μέσα στις άκρες. Δεν τα υπερτιμώ, αλλά κάπου εξηγούν ορισμένα πράγματα. Εξηγούν, θέλω να σας πω και κάτι άλλο, και την ανοχή που έδειξε ο κόσμος έναντι της δικτατορίας. Έβλεπε να βελτιώνεται η θέση του και δυσοειδών, συνεχώς. Αυτό που λέμε μεσαία στρώματα σημαίνει και όπα, τρώμε. Και εξηγεί και κάτι άλλο. Πώς η δικτατορία στα κεφάλια πολλών είναι θετικό μέγεθος. Αυτά πρέπει να τα εξηγήσουμε. Αλλιώς δεν κάνουμε τίποτα. Δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ούτε τι έγινε τότε, ούτε τι γίνεται τώρα. Μοίραζα λεφτά, είπαμε προηγουμένως, ανέφερα μερικά παραδείγματα, που τα βρήκα. Δύο τρόποι υπάρχουν. Ο ένας είναι η ανάπτυξη. Ουσιαστικά δηλαδή τα λεφτά που έριχναν στην αγορά γύρισαν με τη μορφή ανάπτυξης. Ανάπτυξη σημαίνει περισσότερα έσοδα, φορολογικά. Κάλυπτε σε ένα μεγάλο μέρος. Και ως ένα βαθμό οι παροχές ήταν πιστώσεις. Η γρήγορη επέκταση των πιστώσεων στον, ιδίως στον κατασκευαστικό τομέα, αλλά όχι μόνο. Δηλαδή, και έτσι κράτησαν ως το 1972-73, κράτησαν αυτό που λέμε δημοσιονομική ισορροπία. Ανατράπηκε βαθμιαία στην κρίση, αλλά ανατράπηκε πραγματικά οριστικά μετά την πτώση της δικτατορίας, όταν υπήρχε θέμα νομιμοποίησης της δημοκρατίας. Το πώς θα διασφαλίσεις δηλαδή τη δημοκρατία πλέον. Έτσι. Άρα έπρεπε κάτι να κάνεις στο επίπεδο της κοινωνικής πολιτικής, στο επίπεδο των παροχών, στο επίπεδο των εξωτερικών σχέσεων. Η αποχώρηση από το ΝΑΤΟ ήταν ενδεικτική, ο στρατιωτικός σκέλος, έτσι. Και ούτω καθεξής. Και βέβαια αργότερα κατεδαφίστηκε κάθε έννοια συνετής δημοσιονομικής διαχείρισης και άλλα πράγματα, για να μας το υπερθυμίσει άγρια η κρίση, η πρόσφατη κρίση χρέους. Γιατί όλα αυτά οδήγησαν σε μια τεράστια συσσόρευση χρέων
και στην κρίση που έχουμε σήμερα. Μαζί με άλλα πράγματα βεβαίως, το πώς αντιδράσαμε στην κρίση, αν η συνταγή ήταν καλή ή δεν ήταν καλή, αν δεν εφαρμόστηκε σωστά και ούτω καθεξής. Αλλά θα έλεγα ότι ναι, το κλειδί, αν θέλεις, για αυτή την αντικυκλική ή επεκτατική πολιτική της δικτατορίας ήταν όντως η ανάπτυξη. Αυτό είναι που τους έσωσε τότε. Μια ανάπτυξη που εξήγησα όμως που οφείλεται. Η οποία από το 79-80 νομίζω, 80-81 δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, δεν έχω μπροστά μου τον πίνακα, σταμάτησε. Αλλά οι δαπάνες ανέβαιναν. Και άρχισαν να δημιουργούνται τα προβλήματα. Ελπίζω να έδωσα κάπως ικανοποιητική απάντηση. Φυσικά είναι λίγο τηλεγραφικά όλα αυτά τα πράγματα. Ξέχασα κάτι. Γυρίζω πάλι στον κύριο Σεσούρα. Αναφερθήκατε στην προσπάθεια αναμόρφωσης του συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων επί δικτατορίας. Ναι, όντως. Έγιναν 2-3 τέτοιες προσπάθειες σε 3 τομείς. Αφήνω το συγκρισμό. Τότε. Ο ένας ήταν ο τομέας των κοινωνικών ασφαλίσεων. Να ενοποιηθούν τα ταμεία δηλαδή και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους. Αυτή ήταν όλη η ιστορία. Τότε. Χρειάστηκαν 30, 40 χρόνια, 50, πόσα. Και ένα σωρό κρίσης και ακόμα δεν έχουμε τελειώσει με αυτό το θέμα. Αλλά ναι, έγινε η προσπάθεια. Φτιάχτηκε και ένα ωραίο σχέδιο. Αφορούσε και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και όπως θα έλεγε και ο Μπέρτολ Μπρέχτ, κάνε ένα σχέδιο, κάνε άλλο ένα, δεν θα πετύχει κανένα. Λοιπόν, αυτό έγινε τότε με τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Και έχουμε συνέχεια. Στην εκπαίδευση, τα ίδια. Μερικοί της Χούντας οι πιο ανοιχτομάτιδες, ανέφερα ένα όνομα προηγουμένως, υπήρχαν και άλλοι εκεί πέρα, έβλεπαν ότι κάτι έπρεπε να γίνει και στην ανωτάτη παιδεία. Να υπενθυμίσω ότι είχαμε τότε το θεσμό της έδρας. Να υπενθυμίσω ότι κυριαρχούσε το ένα σύγγραμμα. Όταν λέμε σύγγραμμα, σημειώσεις παραδόσεων. Μάλιστα ήταν από τα πρώτα μέτρα που είχαν μετά τη δικτατορία είχαν επιβληθεί. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ξεκίνησαν ορισμένες τέτοιες διεργασίες, φτιάχθηκε και ένα εθνικό συμβούλιο για την αναμόρφωση της ανωτάτης παιδείας, υπόθηκαν πολλά ωραία πράγματα, δηλαδή να προσαρμοστεί η δομή του Πανεπιστημίου στα διεθνή δυτικά δηλαδή δεδομένα, δηλαδή να φτιαχτούν σχολές, τμήματα και όλα αυτά τα πράγματα, να καταργηθεί η έντρα, έτσι, όλα αυτά ήταν μέσα. Και φυσικά το παλιό πολιτικό καθεστημένο, και έτσι ερχόμαστε πάλι στο με ποιους συνδέθηκαν τελικά, τα σταμάτησε. Μείνανε στα χαρτιά. Και το ίδιο ισχύει και για τη δημόσια διοίκηση. Σε 3 μέρες πρέπει να απαντάτε. Εγκύκλειος. Κέντρο συντονισμού οικονομικής πολιτικής. Τίποτα δεν λειτουργήσε. Να τα θέματα μας. Μεταρρυθμίσεις δηλαδή που ακόμα και η τμήματα της Χούντας, οι πιο ανοιχτόμυαλοι, τα έβλεπαν, δεν μπόρεσε να τα κάνει. Έτσι. Και γι' αυτό βεβαίως, διότι είτε φοβόταν τις κοινωνικές αντιδράσεις, είτε άλλοι δεν ήθελαν καν να συζητούν τέτοια πράγματα. Εκείνα όμως που προώθησε έχουν σχέση με αυτό που είπε προηγουμένως και για μένα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, παραδοσιακή οικισμή. Γιατί? Γιατί αυτά ήταν στον κόσμο των αξιωματικών. Ήταν ερχόντουσαν από αγροτικές οικογένειες. Ήταν τα χωριά τους. Αυτά θέλαν να σώσουν. Θέλαν να σώσουν την παιδική τους ηλικία, αν θέλετε. Όπως και εγώ αργότερα, βέβαια. Έτσι. Λοιπόν, αλλά να κάτι. Ό,τι ήταν δηλαδή στον ορίζοντα, τον πνευματικό τους ορίζοντα, το ψιλοκαταλάβαιναν και κάτι έκαναν. Και αν θέλετε, με τον τρόπο αυτό σώθηκε και η πατρίδα, η Δημητσάνα. Κηρύχθηκε παραδοσιακός οικισμός τότε. Όλοι έβριζαν τότε το Τσάκωνα που το είχε περάσει. Και όχι μόνο η Δημητσάνα, η Στεμνίτσα, ξέρω εγώ και όλες αυτές τις Λαγκάδια. Και σήμερα είναι βέβαια πόλη του ιστορικής έλξης. Ψάχνεις να βρεις δωμάτιο. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι πριν από 2 χρόνια τώρα τα πράγματα έχουν, λόγω κρίσης βέβαια, έχουν αρχίσει να γίνονται πιο δύσκολα. Άρα ουσιαστικά είχαμε να κάνουμε με μια προσπάθεια επιστροφής, αδύνατης επιστροφής, για να παίξω λίγο με όρους του ελεφάντη, σε ένα παρελθόν που δεν μπορούσε να επιστρέψει, έτσι, η δικτατορία. Ήταν οπισθοδρόμηση τελικά, έτσι. Σταμάτησε μια εξέλιξη που υπήρχε τότε. Με αντιδράσεις, με φωνές, με διαμαρτυρίες, με τούτο, με εκείνο, με τ' άλλο. Αλλά ταυτόχρονα με τη δημιουργία νέων θεσμών που μέσα στις άκρες λειτουργούσαν. Έτσι. Και ξαφνικά βρισκόμαστε στον αέρα.
Και βέβαια με αυτή τη γνωστή αντιδυτική ρητορική, να ψάχνουμε να βρούμε μερικές από τις αιτίες των ιδεολογικών προβλημάτων που έχουμε σήμερα. Ορίστε, η περίοδος της δικτατορίας είναι η καλύτερη περίοδος για αυτό το πράγμα. Θα βρείτε χρυσάφι για αυτά τα προβλήματα που έχουμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είμαι... Πραγματικά τηλεγραφικά. Το γεγονός με τον Καραμαλή δεν είναι ανέκδοτο. Έχει συμβεί στο Υπεχοδέ με τον Κόπη το Βασιλιάδη και τον Αχιλλέα το Σπανό στο Υπουργείο Οικισμού. Απλώς του παρουσιάσαν ένα χάρτη της Ελλάδος με 11.000 κάτι παραδοσιακούς οικισμούς, δηλαδή 11.000 πινέζες επάνω. Δεν είναι θέμα χάους, τρελάθηκε ο άνθρωπος. Δηλαδή η υπερβολή στο επακρότηση, εμπάστα. Δεν γίνονται όλοι και άρχισε να βγάζει στην τύχη με το πολύ σαφές μήνυμα, ελατώστε τους. Δεν γίνονται όλα. Όσον αφορά τη συμμετοχή της Ελλάδας κατά την περίοδο της Χούντας, εάν αυτό σε ενδιαφέρει μπορώ να σου δώσω στο θέμα των οικισμών, της προστασίας των οικισμών, της παραδοσιακής κληρονομιάς, των μνημείων, έχουμε συμμετάσχει, όχι σ' όλα, όχι ως κράτος. Δηλαδή το Ελληνικό Ινστιτούτο Φρουρίων και Πύργων συμμετάσχει στα διεθνή συνέδρια του ΙΜΠΗ και παίρνει αποφάσεις. Ναι. Ίσως και τέλος δεκαετίας 60, δεν μπορώ να σου πω απ' έξω. Ο Παύλος ο Μιλωνάς συμμετάσχει. Η ελληνική εταιρεία του Καρά συμμετάσχει. Δεν συμμετάσχει η Ελλάδα ως κράτος. Αλλά ως οργανισμοί, ιδιωτικοί περισσότεροι, συμμετάσχει. Όχι όμως. Όπου μπορεί, διότι καταρχήν είναι και πολύ ακριβά συνέδρια και δεν μπορούν και όλοι να πάνε. Αλλά αν σε ενδιαφέρει, το έχω κατεγραμμένο, μπορώ να σου το δώσω. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Στην ερώτηση του κυρίου Σισούρα η απάντηση είναι δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι μπορεί να ετοιμάζεται κάτι αρνητικό μέσα στις τάξεις των νέων αξιωματικών. Θα έλεγα ότι η εκπαίδευση των αξιωματικών από την πολιτεία υπήρξε μία από τις πιο πετυχημένες σελίδες της νεοελληνικής ιστορίας ή της μεταπολιτευτικής σίγουρα. Δηλαδή κατάφεραν να τους πείσουν ότι η αξιοπρέπειά τους βρίσκεται στο να τηρούν τους όρους του επαγγέλματός τους. Αυτό πράγματι είναι μία επιτυχία. Αξίζει κανείς να το μελετήσει βαθύτερα πώς και γιατί έγινε αυτό. Ίσως βέβαια η κατεσχήνη ήταν τόσο ισχυρή που και από μόνη της ήταν διδακτική. Επίσης δεν τιμωρήθηκαν σε μεγάλη έκταση οι αξιωματικοί εκτός από τους πρωτετίους. Οι υπόλοιποι μάλλον λάθρα βιώσαντες πέρασαν στην αφάνεια. Και έτσι δεν υπήρξε αντίδραση σοβαρή ποτέ. Οι νέες γενιές έμαθαν ότι δεν πρέπει να πολιτεύονται ή τουλάχιστον με τον τρόπο των παλιών. Και να πούμε και το άλλο, ότι και το κοινό έμαθε να μην κοιτάζει το στρατό σαν πιθανό σωτήρα σε κάποιες φάσεις. Διότι στο παρελθόν δυστυχώς ο 20ος αιώνας είναι ένα πάρα πολύ δυσάρεστο φαινόμενο όπου ο λαός δημιουργεί τις στρατιωτικές επεμβάσεις ή τις αγκαλιάζει. Από το 9 που ήταν εθνικός αποδεκτό, το 16, το 22 κλπ. Κλπ. Λοιπόν, μαθαίνει και ο κόσμος πλέον ότι δεν πρέπει να προσβλέπει σε τέτοιες λύσεις όποιος κόσμος προσέβλεπε. Αυτά. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της πρώτης μέρας. Αύριο πάλι υπάρχει ολοήμερη συνεδρία με 4 ενότητες. Αρχίζει στις 10 το πρωί με νέους επιστήμονες. Αύριο θα είναι 3 κύκλοι περί δικτατορίας και θα αρχίσει ο πρώτος κύκλος για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Έκθεση με αυτό το αντικείμενο είναι απέναντί μας. Δεν ξέρω αν είναι ακόμα ανοιχτή.
μπορείτε να πάτε, όπως επίσης και ήδη λειτουργεί Ακαδημίας 14, Λεωφόρος Αμαλίας 14, η έκθεση για την δικτατορία. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, ανοίγει από το πρωί και το πρόγραμμα μπορείτε να το δείτε και μέσω του διαδικτύου, το πρόγραμμα λειτουργίας. Ευχαριστώ πολύ.